Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στους 95,5 των FM. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Δεσιράπης στο production. Λίλα Γουλιώνη στην γραμματεία. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Γι' αυτό τηλεφωνείτε τώρα στο 18133 στην εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Η Αφή Κωνσταντινίδη με την πολυατύπειρα στο χώρο θα σας δώσει την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή καλείτε 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Με διαγωνισμό για το πασχαλιάτικο δώρο που σας έχει το Μετρόπολης 95,5 για όλους σας οι οποίοι μας ακούτε, γράφετε α3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη αρνή, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνω στο 54-344, 30 ολόκληρα αρνιά θα γίνουν δικά σας με ένα απλό μήνυμα. Μπορεί εσείς να είστε ο τυχερός ο οποίος θα έχει το πασχαλιάτικο τραπέζι μέσω διαχειρός Μετρόπολης, μία προσφορά από την κρεαταγορά Φίνικα στη Θέρμη. Α3 κενό, αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Βαροδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, το οποίο έχει πάρα πολλά μεταχειρισμένα τα οποία μπορείτε να δείτε σε άριστη κατάσταση και εκπληκτική τιμή με την εγγύηση Εσκιάδης Βαροδήμος. Αλλά έχει και ένα σούπερ καινούριο, το Hyundai i20 με κινητήρα βενζίνης 1200 κυβικά με 10.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς. Και όταν λέμε εντελώς, εννοούμε εντελώς δωρεάν. Και όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στο eskiadismbalodimos.gr, eskiadispavlabalodimos.gr στο Facebook, στο ίντερνετ, ή να τηλεφωνήσω στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690 για να εξασφαλίσετε ένα από τα κορυφαία αυτοκίνητα της αγοράς σε εκπληκτική τιμή. Αν πεινά, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στο κόσμο.deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μόνο στο deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει για αυτό. Γι' αυτό, αν πεινάς, deliveras.gr και βρείτε όλες μα όλες τις προσφορές. Με τον Ηρακλή να κάνει ένα 0 χτες, όπως έχασε και τα προηγούμενα παιχνίδια στα περιβόλια στα Χανιά. Με την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος να γίνεται και να έχουμε τα ζευγάρια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, και με το απίστευτο Κωστή όλοι μα όλοι να θέλουν να κληρωθούν με τον Ολυμπιακό. Η λογικό είναι. Ναι, ερμήνευσε το. Η ερμηνεία είναι η εξής. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το πρωτάθλημα, ναι, με τον προπονητή που είχε, με τους παίκτες που είχε, πούλησε παίκτες, έδιωξε τον προπονητή, πήρε υπηρεσιακό προπονητή. Το χειρότερο από όλα που έχει πάθει ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λέμε σε ένα καυγά. Για παράδειγμα, πες ότι. Θα σου πω μια ιστορία χωρίς πρόσωπα. Χωρίς πρόσωπα. Χωρίς να κατονομάσω. Χωρίς να κατονομάσω. Έγινε κάποτε ένας καυγάς και ένας 68 χρονών έδινε ένα 43. Λοιπόν, ο 43 μπορούσε να τον πλακώσει τον 68 χρονών και λόγω ηλικίας. Όταν του πήρε όμως τον αέρα, έφαγε ξύλο άλλος. Κατάλαβες. Δεν τον ζήγωνε. Που σημαίνει ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε καταστάσεις γενικότερα στη ζωή μας.
Δηλαδή, πάει σε μια δουλειά. Το κάνω εγώ το θέμα έτσι ωραίο. Γιατί είναι μεσημέρι, ακούγει ο κόσμος και να το γενικεύσουμε. Πάει σε μια δουλειά και βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι είναι ένας ρουφιάνος, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, φίλος με τον ιδιοκτήτη, έχουν άλλο αέρα. Δεν μπορείς να εκφραστείς, δεν μπορείς να κάνεις, σου έχουν πάρει τον αέρα. Ναι. Σου έχει πάρει τον αέρα. Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από ότι είχε καλή ομάδα, είχε και τους διαιτητές μαζί του, είχε και καλή ομάδα, είχε και καλούς προπονητές, εντάξει, είχε και μια αίσθηση, είχε και φίλους, ομάδες γύρω, οι οποίες λέγανε, όχι μωρέ τώρα, αφού δεν μπορώ να το χτυπήσω τον Ολυμπιακό, ας κάτσω να χάσω, να βάλω τους αναπληρωματικούς, να ξετιμωρήσω τις κίτρινες κάρτες μου, και έτσι δεν γινότανε. Σήμερα, αν πάει να παίξει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, εγώ σου πω στη Ρόδο, ή να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στην Ελευσίνα, ξέρεις τι θα πούνε. Πάμε να δούμε, πας και γίνει και τίποτα. Δηλαδή, έχει χάσει αυτό το ο Νταΐς πηγαίνει. Και πώς χάνει τη νύχτα κάποιος την εξουσία. Λες, πω πω, αυτός ελέγχει τη νύχτα, δεν τον πειράζω. Ναι. Παράδειγμα. Και ξαφνικά μια μέρα βγαίνει ένα. Παράδειγμα. Όταν πριν από 1,5 χρόνο μιλούσαν και λέγανε το όνομα Νύχταρης, εδώ τους έβλεπα και φοβόταν. Μην πεις τίποτα για τον Νύχταρη, γιατί τι είναι ο Νύχταρης, ρε παιδιά. Είναι ελέγχει τη νύχτα. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό που λέει, τίποτα για τον Νύχταρη, πρόσεχε. Ρε, αφήστε με ήσυχο του. Άμα μην μπείτε. Παράγοντας δεν είναι. Δεν πούμε για τον Μαρινάκη, δεν πούμε για τον Νύκταρη, δεν πούμε για τον Σαββίδη. Όταν λοιπόν μπήκε ο Νύκταρης και ανακατεύτηκε με τον Άρη και είπε αυτά, από εκεί που έλεγε ο άλλος, ρε εσύ ο Νύκταρης, πω, ο Νύκταρης, γελάει. Αυτό το έχασε ο Νύκταρης. Ό,τι έχασε ο Νύκταρης, μόνο ό,τι έχτισε μέσα στη νύχτα εμπλεκόμενος με το ποδόσφαιρο, το χάνει ο Ολυμπιακός και βλέποντας ότι χάνει από δυναμική αγωνιστική. Προπονητής είναι για γέλια. Είναι υπηρεσιακός, το παιδί δεν μπορεί. Δεν ξέρει. Λοιπόν, έχει χάσει αυτό που λένε ότι θα πέσει ο Φορτούνης έξω από την περιοχή μόνος του και θα δώσει πέναλτι μέσα. Το χάνει και αυτό. Όλο αυτό το σκηνικό απομυθοποιεί τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια απομυθοποίηση του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, έτσι με το χάλι που είναι, αν είχε όλα τα υπόλοιπα, να είναι σεβαστός. Αλλά έχει χάσει δύναμη. Και στο κομμάτι το αγωνιστικό, έχει χάσει δύναμη και στο κομμάτι το εξωαγωνιστικό. Που έφτασε σε σημείο από εκεί που δεν ήθελες να κληρωθείς μαζί του για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Τώρα και οι τρεις να παρακαλούσαν σε διπλό αγώνα να παίξουν. Ναι, να παρακαλάνε να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Και όχι άδικα, θα σου πω εγώ. Γιατί όπως βλέπω ότι δεν σηκώνεται ο Κλάους ένα χρόνο, δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκωθεί ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της σεζόν και να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει μια αντίθετη κατάσταση από αυτή που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες 10-12 αγωνιστικές. Δηλαδή μια ομάδα η οποία πραγματικά παρακαλάει να τελειώσει το πρωτάθλημα, σαν το μαραθωνοδρόμο, ρε παιδί μου, ο οποίος είναι μπροστά, τον έχει πιάσει κολικός, τον έχει πιάσει κολικοειδίτητα, έχει χάσει υγρά, το δίνουν νερά να πιει, σέρνεται μέχρι να πάει στο τερματισμό, αλλά λες θα το πάρει ο Φουκαράς, μπράβο, το χειροκροτείς, ξέρω εγώ, βγήκε πρώτος. Και άλλοι τρέχουν από πίσω βολίδα, αλλά δεν τον προλαβαίνουν γιατί έχει μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Ο συγκεκριμένος έτοιμος να πεθάνει μαραθωνοδρόμος. Έχει πάθει ο μαραθωνοδρόμος ισχυμικό επεισόδιο και σέρνεται μέχρι να φτάσει στον τερματισμό. Σωστά. Σωστά λοιπόν θέλανε τον Ολυμπιακό. Αν και εμένα πολλοί φίλοι μου εδώ και πολλές μέρες, πριν δουν το μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μου λέγανε γιατί όχι τον Παναθηναϊκό. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει φόρμα. Αν και ο Παναθηναϊκός είναι με τον Ζουνίδη σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα. Ωραία. Ιδιαίτερα στο μέσο αμυντικό του κομμάτι. Εσύ το γύρισε στον ΠΑΟΚ. Και καλά έκανε. Το γύρισε στον ΠΑΟΚ και καλά έκανε. Σου λέει όλοι παρακαλάνε. Μισό λεπτό. Εγώ σου είπα ότι παρακαλούσαν όλοι να τύχουμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Τοποθετήθηκε, με κάλυψε. Το κλείνουμε. Τον κόσμο να καλύψουμε. Εμείς τώρα τι. Ναι. Ότι έχει λογική το θέλω των παραγόντων των ομάδων, το είπε και συμφωνώ γιατί ο Ολυμπιακός ήταν σε χάλι μαύρο. Πάρα πολύ ωραία. Το πάμε λίγο και λίγο διαστροφικά όπως μας αρέσει εμάς να το πηγαίνουμε. Για πάνε. Λοιπόν, από ποιον έχει να χάσει περισσότερα κάποιος σε πρεστής αν χάσει το κύπελο? Δηλαδή η ΑΕΚ αν το χάσει από τον Παναθηναϊκό χάνει σε πρεστής. Ο Παναθηναϊκός αν το χάσει από την ΑΕΚ χάνει σε πρεστής. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ αν το χάσει από αυτούς τους δύο χάνει σε πρεστής. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι συνυφασμένος. Με ό,τι είναι συνυφασμένος τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αν το χάσουν από αυτόνα. Ναι. Αν χάσουν αυτοί οι τρεις κύπελλα από αυτόνα. Δεν τρέχει τίποτα. Αν το πάρουν από αυτόνα, μετράει. Γιατί, να σου πω και κάτι,
πολύ πιο εύκολα το παίρνουν από τον Ολυμπιακό παρά από τους άλλους, γιατί οι άλλοι είναι διψασμένοι. Κόκκινε, θα σου πω σε καλύπτω. Όχι, όχι, δεν με καλύπτεις. Γιατί δεν με καλύπτεις. Αν πάρει ντάμπλ αυτός ο Ολυμπιακός, πρέπει να αυτοκτονήσουν όλοι μαζί. Να πέφτουν οι δύο από την Ακρόπολη και όλος από το Λευκοπύργο. Δηλαδή, αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ αυτό το κύπελο, ένας από τους τρεις, νομίζω ότι θα πρέπει να πέσουν από τον Λευκοπύργο οι Παοξίδες και από την Ακρόπολη οι Αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί. Εάν αυτό το κύπελο το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Μάλιστα. Μάρτιο μήνα του 2017. Μάλιστα. Αν αυτό το κύπελο το πάρει ο Ολυμπιακός και στο τέλος γράψει ότι ο Μαρινάκης 50 εκατομμύρια στην τσέπη με διαιτησία. Δεν ξέρουμε τι. Ναι. Κερδισμένος παίρνει double. Παίρνει double. Ένα πάμε να αυτοκτονήσουμε. Έτσι λέω εγώ. Τουλάχιστον αυτό το κύπελο. Τουλάχιστον το κύπελο. Το λιγότερο που μπορούσαν να πάρουν αυτοί οι loser οι τρεις, γιατί είναι loser. Τέτοιο Ολυμπιακό δεν θα βρουν ποτέ οι αρχιλούζερ αυτοί όλοι, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αν δεν πάρουν αυτό το κύπελο, ένας από τους τρεις, εγώ λέω να το πάρει ο ΠΑΟΚ, το πάρει η ΑΕΚ και το πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ, ένας από τους τρεις. Θα είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα τους. Και θα αναθαρίσουν οι γάβροι, πρόσεξε και το κομμάτι το επικοινωνιακό με τον Ολυμπιακό. Παίρνοντας Ολυμπιακός αυτό το κύπελο, αναθαρίζουν οι γάβροι. Γιατί προτρέχει, ερώτηση. Πέμπτη θα βάλω. Λοιπόν, και λένε ρε εσύ στη χειρότερη μας χρονιά πήραμε ντάμπλ. Αν το χάσουν όμως το κύπελο, θα αρχίσει το Πινελίκι. Θα αρχίσει το Βρυσίδι που ήδη έχει ξεκινήσει. Με πρόλαβε. Και βγαίνει ο Αλέφαντος και λέει αγνώμονες είστε. Με πρόλαβες. Σε πρόλαβα. Ας τον Κυρνίκο κάνει τη δουλειά. Όχι, ο Κυρνίκος είπε κάτι και εγώ το έκανα εκπομπή. Και βγήκανε διχασμένες απόψεις. Οι μισοί λέγανε ναι, έχουν δίκιο οι Ολυμπιακοί που βρίζουν το Μαρινάκι. Και οι άλλοι λέγανε εντάξει ρε παιδιά, 7 πρωταθλήματα πήρε, δικαιούται να κάνει και μια χρονιά στραβή. Και αν πάρει τον ντάμπλ και σε αυτή τη χρονιά, είστε αγνώμονες και αχάριστοι. Και βγαίνει ένας παοξής από την Αθήνα, ο δικός μας, ο φυσιοθεραπευτής από τη Νέα Σμύρνη. Ο οποίος του ζει τους Ολυμπιακούς χρόνια τώρα, γιατί ζει στο Άνδρο και κάτω στη Νέα Σμύρνη, και μου λέει το εξής. Ήταν άποψή του, δεν την υιοθετώ. Έχουμε χρόνια πολλά, η γενέθλια σήμερα. Μην πειτάς την κουβέντα, ρε. Ποιος πειτάει. Πάρ' το τηλέφωνο. Αφορμή το. Με αφορμή το. Πάρ' το να τηλέφωνο. Τι τον είπα, ρε. Χρεώσου 30 λεπτά. Και πού ξέρω ότι το έκανα. Άμα το έκανες, τι το λες. Σιγά τι είπα, ότι έκανα γαφέρι. Άσε ρε, χρόνια πολλά στέλνω. Μην με κόβεις, ρε κόκκινε. Ρε το κόκκινε. Δεν θα κάνεις μόνος μου. Δεν θέλω, ρε. Μην με κόβεις, ρε. Μην με κόβεις. Δεν γίνεται μόνο. Άντε με τα μπες. Πω. Μου λέει ότι οι χειρότεροι αγνώμονες, ναμικιώριδες, αχάριστοι φύλαθλοι στην Ευρώπη, Βαλκάνια, όπου θες, είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Οι οποίοι τολμήσαν και βρίζανε. Στην πρώτη κακή χρονιά του Κόκαλη το βρίζανε. Ποια τη μάνα του βρίζανε. Δεν το ξέρω. Κόκαλη, από αυτόν είναι τη μάνα σου φωνάζανε. Και λέει ο φίλος ο Παοξής, ο οποίος είναι ένα πολύ κατηρτισμένο παιδί. Χρόνια πολλά να το πούμε. Λοιπόν. Εύλαξ! Το κόκκινο! Πόσα κλείνει ρε κόκκινο? Τα 37. Τα 37. Είναι 10 χρόνια μικρότερος. Τι να κάνει. Ληξίαρχος. Θα ήθελες να σου 37, ε? Μα αυτή τη μαγούλη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και μπαμπάς θα ήθελα να ήμουν 10 χρόνια νεότερος. Στα 37 εγώ έκανα την Ευγενία. 37. Εντάξει, εγώ θα σε περάσω κατά 10 χρόνια. Μπράβο, πυροβόλησες. Από ό,τι φαίνεται. Μπράβο, πυροβόλησες καλά. Θα δούμε ρε. Άντε ρε κόκκινε. Βγάλε κανένα πώς το λένε Γκασκόιν να πούμε. Βγάλε κανένα πώς το λένε Ρούνι από μέσα. Κανένα Γουέιν Ρούνι να πούμε. Κανένα Γουρούνι θα βγάλει Ρούνι. Και λέει τέτοια αγνώμονες, τέτοια αχάριστοι, τέτοιοι ναμικιώριδες σαν τους Ολυμπιακούς. Στην πρώτη στραβή, ξέρω εγώ, βρίζουν και διαγράφουν τα πάντα. Έτσι είπε ο Παοξής που ζει στην Αθήνα. Λογικό. Εγώ τι να πω άλλο, νομίζω ότι ξέρει καλύτερα γιατί αισθάνεται καλύτερα. Ένα κομμάτι τον... είναι αυτό. Το, μπράβο. Άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι τι κλήρωση έχουμε. Η κλήρωση λέει. Τούμπα είναι το πρώτο μάτς. Όχι. Λεωφόρος. Λεωφόρος. Εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς αξιολογεί ο καθένας τους αντιπάλους. Να πάμε λίγο στα παλιά, θέλεις. Όχι, ας τα παλιά. Μ' αρέσει τα παλιά. Τα ρετρό είναι η ζωή σου. Όχι, φερέ. Όχι, θέλω να πας. Μου θυμίζει. Τα δικά μου τώρα. Μου θυμίζει. Μου έρχονται μνήμες Γιώργου Κωστίκου. Ερεσί. Μου έρχονται μνήμες. Μου έρχονται μνήμες. Το τι λεγόταν στην εποχή. Θα δώσουμε το κύπελο στον Παναθηναϊκό και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Οπότε το 2-0 του πρώτου αγώνα στο ΆΚΑ λέγανε οι Παοξίδες, εντάξει μωρέ δεν θα περάσουμε αλλά θα πάρουμε το πρωτάθλημα, θα τα μοιράσουμε, τέτοια λέγαν. Και τρώει την τεσσάρα ο Παναθηναϊκός, του Ζάιτς, του Κυράστα, των Μπεκταράδων, του Σαραβάκου. Είναι από τα μάτς που δεν θα ξεχάσω μες στην Τούμπα, στη θύρα 7. Και ήμουνα μπροστά στο ανάποδο ψαλίδι του Κωστίκου. Αλλά χίλιες φορές να μην περνούσε ο ΠΑΟΚ, αυτή τη ρεμούλα που έπαθε μετά με τη Λάρισα, το 4-1. Με ήρωα το Στεριούδα
πήρε η Λάρισα το κύπελο. Με ήρωα το Στεριούδα. Συνέχισε, ακούω τώρα. Το ρετρό είσαι λίγο να βάλει λίγο σάλτσα στο ρετρό. Χρειάζεται το ρετρό. Ναι. Αλλά το χρειάζεται παραμονή ενός τελικού, παραμονή του αγώνα. Τώρα έχουμε να κάνουμε με άλλα θέματα. Τι θέματα? Λοιπόν, στη φάση που είναι οι ομάδες. Μάλιστα. Σου λέω, ψυχρά και κοινικά. Άντε πάλι. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Ποιον θα έπαιζες πρόκριση? Πού παίζουνε πρώτα? Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι πρώτα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Καταρχήν υπολογίζω πάρα πολύ στον προπονητή. Μια ερώτηση του κάνω. Έκθεση ιδεών απαντάει. Ποιο? Την ΑΕΚ. Ποντάρεις ΑΕΚ. Ποντάρω ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποντάρω ΠΑΟΚ. Ποντάρεις ΠΑΟΚ. Βλέπω ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικό. Λοιπόν, γιατί ΑΕΚ? Γιατί ΑΕΚ? Γιατί η ΑΕΚ είναι σε μεγάλη φόρμα. Γιατί είναι αίτητη με το Χιμένεθ. Δεν. Λέει πολλά. Λέει πολλά. Γιατί η ΑΕΚ σέβεται πάρα πολύ τον κάθε αντίπαλο. Δεν είναι αφελής. Γιατί η ΑΕΚ έχει βελτιώσει πάρα πολύ την αμυντική της λειτουργία, όπως και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την έχασε κάποια στιγμή. Γιατί η ΑΕΚ χρησιμοποιεί τρεις χαφ πολύ καλούς στο κέντρο και απεγκλωβίζει το Μάνταλο και παίρνει το ταλέντο του Μάνταλου περισσότερο. Γιατί η ΑΕΚ έχει ένα center forward που σκοράρει με οποιοδήποτε τρόπο, ψηλά, χαμηλά, με διείδηση, με τρίπλα. Γιατί είναι μεγάλος παίκτης. Γιατί η ΑΕΚ έχει ένα μειονέκτημα. Ακούω. Δεν έχει τα καλύτερα center back τα οποία θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή. Το ξέρει αυτό, ναι, ο Χιμένεθ. Ναι. Και γι' αυτό έχει κάνει τόσο συμπαγή την άμυνά του. Ναι. Εντάξει, παίζουν δύο καθαρά εξάρια και όχι οχτάρια. Ποια είναι τα εξάρια? Ποια είναι τα εξάρια? Ναι. Ο Σιμόες, ναι, δεν είναι εξάρι. Εξάρι. Και ο. Ο. Ορσόν. Ορσόν. Πες τον Αρτον. Ο Γιώχανσον. Ο Γιώχανσον. Οχτάρι είναι ο Γιώχανσον. Παίζει και εξάρι πολύ καλά. Οχτάρι είναι ο Γιώχανσον. Εξαροχτάρι. Μπράβο, ναι, εντάξει, λοιπόν, δεν τα έμαθες. Οι οποίοι μαζί. Ναι, είναι πολύ καλοί. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως. Γιατί όταν παίζουν πίσω εξάρι και όχι οχτάρια, βοηθάνε φυσικά και ανώνυμα. Βέβαια, η ΑΕΚ έχει ένα κακό ότι στο ρόστερ τη δεν έχει άλλο χαφ για να τους αντικαταστήσει. Οπότε αυτοί μπορεί μέχρι τον τελικό ή μέχρι τον ημιτελικό να έχουν σκάσει και λίγο. Όπως περίμενα να σκάσει ο Κόρμπος με το Σιόπι και δεν σκάσανε. Και σου κάνει εντύπωση. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Αλλά πλην του Βράνιες, τον οποίο εγώ θεωρώ καλό στόπερ, ο αριστερός στόπερ της ΑΕΚ είναι μόνιμα με προβλήματα. Είτε παίζει ο Ιησούς Χριστός, είτε παίζει ο Λαμπρόπουλος, είτε παίζει ο Τζανετόπουλος, είτε παίζει ο Παπαρόπουλος. Ναι, η ΑΕΚ είναι. Ο Τίντακ αριστερά είναι. Όλα μα ρωτήσει 160, θα σου πούνε θα ήθελα κάτι καλύτερο από τον Τίντακ εκεί. Ναι, γιατί ναι, ένα παιχνίδι παίζει, τρία δεν παίζει. Τον τρυπάνει εύκολα. Ένα παιχνίδι παίζει, τρία δεν παίζει. Τον τρυπάνει. Και ο ΠΑΟΚ, γιατί τον Παναθηναϊκό? Ο ΠΑΟΚ. Γιατί περνάει από τον Παναθηναϊκό? Γιατί περνάει από τον Παναθηναϊκό? Δηλαδή, πού υπερτερεί? Καταρχήν η ρεβάνση είναι στη Τούμπα. Πότε γίνονται τα παιχνίδια, ξέρει? Απρίλιο μήνα. Πότε? Πάσχα. Και προ το Πάσχα. 12-13, ναι, και 26-27. Ωραίο Πάσχα θα κάνω. Λογικά θα έχει έρθει ο Μπριγιώτης. Όχι, ο Μπρίγιοβιτς δεν έρχεται. Λογικά θα έχει. Δεν έρχεται ο Μπρίγιοβιτς. Όχι, δεν κατάλαβε. Άσε τη γράφω. Τέλη Απριλίου. Βρε, τελείωσε. Είναι. Ρε, δεν υπάρχει. Άκου λίγο. Δεν. Κλίδα είναι. Άμα ήταν πόδι. Βρε, τι κλίδα είναι. Περίμενε μισό λεπτό. Η κλίδα χειρότερη είναι. Λάθος κάνεις. Ο Μπρίγιοβιτς δεν είναι αυτός που θέλει τρεξίματα. Είναι παίκτης περιοχής. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά είναι τραυματισμός ο οποίος δεν είναι στα πόδια ή κάποτε που ήταν στο κλειδί. Δηλαδή λες, επειδή κάνει λίγα μέτρα. Και γενικά δεν είναι ο φόρ που θα κάνει πολλά μέτρα. Ακριβώς. Είναι στήτος. Είναι και πολύ πιθανό να παίξει ο Πρίγιοβιτς. Μπορεί να μην παίξει βασικός βέβαια ο Πρίγιοβιτς. Πάντως ναι, εύκολα μπορεί να παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Λογικά και μιλώντας με γιατρούς. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Αν ήταν στόπερ, θα μου πεις βέβαια ο Σέντερ Φόρ χρησιμοποιεί τον όμως πολύ. Ναι. Και χωρίς τον Πρίγιοβιτς, άμα ο Σέρβος βάλει μυαλό, πετάξει έξω τον Κουλούρι, πετάξει έξω τον Κλάους, παίξει ένα ρόμβο με 4-4-2. Με παίκτες στους δύο, στα δύο εννιάρια, που να έχουν ταχύτητα, τρίπλα διείσδυση, αλλά όχι αέρα, θα έχει μειονεκτήματα στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ χαμηλά μπορεί να κάνει παπάδες. Εάν το δει, εάν μπει με τον Κλάους, τον Κουλούρι κτλ., θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι, να πούμε για μένα, μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Πέλκας Ενρίκε θα είναι. Μιστακίδης Ενρίκε θα είναι. Όχι ο Κλάους, όχι ο Κουλούρης. Καλή τοποθέτηση. Πώς πάνε για αρνή, ΑΜΗ 3. Κενό. Κενό. Ονοματεπώνυμο. Όχι. Πρώτα αρνή. Πρώτα αρνή. Ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο. Στο 54-344. 344. 30 θα κλειδώσουμε. Εδώ. Πότε, πες το ολόκληρο, ολόκληρο. Τρεις. 30 αρνιά σχαρίζει. 30 ολόκληρα αρνιά μοιράζει το Μετρόπολη. Σχαρίζει. Έτσι που το λένε στο χωριό. Σχαρίζει. Πότε χαρίζει. Ρε. Έτσι πες. 30 αρνιά σχαρίζει. Σα χαρίζει. Σχαρίζει. Άστο, πες το χωριά. Βγάζει λέξεις. Σχαρίζει. Άμα θέλω να το κάνω, το κάνω έτσι. Κάτω, ρε, σχαρίζει. 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 Γεια.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Φορτώνεσαι στο σούπερ μάρκετ, φορτώνεσαι στη δουλειά, φορτώνεσαι τα άπλυτα, φορτώνεσαι στο σημάζεμα, φορτώνεσαι το παιδί και τεντώνεσαι να πιάσεις το παιχνίδι του. Αχ, πάει εδώ θα μείνω. Ξεπιάσουμε Counter Pain, τη νούμερο 1 θερμαντική αναλγητική κρέμα στην Ελλάδα, που παίρνει ζεστά τον πόνο μας. Ανακουφίζει άμεσα από μυϊκούς πόνους, πιασήματα μέσης και πλάτης, χάρη στον τριπλό δραστικό συνδυασμό της. Νιώσε τη δράση, διώξε τον πόνο. Counter Pain και συνεχίζεις. Το Counter Pain αντεδείκνεται σε άτομα με υπερευαισθησία στα σαλικυλικά. Να μην έρχεται σε επαφή με τους βλενογόνους ή με δέρμα ερεθισμένο ή με αμοιχές. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Στιβαρός, αυθεντικά λαϊκός και αιώνια συμβίβαστος. Έπειτα από τις sold out εμφανίσεις του στο Θέατρο Βεργίνα, ο Γιώργος Μαργαρίτης συνεχίζει να μας τραγουδά τις κορυφαίες επιτυχίες του. Άκου τι θα πω. Διασκεδάστε με τα πιο ξέχαστα τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή σε ένα γνήσιο λαϊκό πρόγραμμα. Μαζί του η Άννα Κασιμάτη και εξαμελής λαϊκή ορχήστρα. Μεγάλη παράταση και οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως 8 Απριλίου. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα 7 Spots, Media Markt και στο Viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ, γαλαζόπορτα, πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε άλλο αέρα στο χώρο εργασίας σας. Σίγμα, έπιπλα γραφείου που ανεβάζουν τα στάνταρτς με την ποιότητα και το design τους. Σίγμα, κύρος και άποψη με γραφεία και ανατομικά καθίσματα. Διαμορφώστε στυλ και υπεροχή με επιλογές Σίγμα. Εκθέσεις Αθήνα, Αναγεννήσεως 31, Νέα Φιλαδέλφια, Θεσσαλονίκη, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου, παραγωγή Δρυμός Θεσσαλονίκη και στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα. Επιτέλους άλλος αέρας. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Αλφα Ρωμαίο, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook. Αλφα Ρωμαίο Σέρβις Κουμαντζιάς.
Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Πιανοφουλάρεις, μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι. Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί Standard φορά στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι, στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι! Εκτός από εσένα! Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί, αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει! Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκλείδωσε το διαφημιστικό διάλειμμα ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα Αργωνία. Όπως μπορεί να κάνει και σε εσάς αν έχετε πρόβλημα και κλειδωθείτε σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα, στο στούντιο, στο σπίτι, σε κάποιο χώρο που χρειάζεται κλειδιά ή κλειδαριές ασφαλείας, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Ενώ μην ξεχνάτε ότι πάτε εκεί, στην Δελφόρ 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία, όσοι έχετε αυτοκίνητα που χρειάζονται κλειδιά τύπου Immobilizer, για να κάνει το δικό σου κλειδί άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, όχι με όνειρα γλυκά, με τα του Κυπέλλου, καθώς είναι το πιο φρέσκο. Νέο. Είναι αυτό που πουλάει μέχρι να τελειώσει το κύπελο πολύ. Είναι πιασάρικο, έχει επικοινωνιακά μέσα, έχει μπάλα μέσα, έχει νίκες που φέρουν εδραιώσεις προπονητών, έχει ήττες που φέρουν ανακατοσούρα, έχει ήττα για Ολυμπιακό που φέρνει μανούρα από τον κόσμο για το Μαρινάκι, έχει τίτλο για τον Ολυμπιακό που φέρνει ξεφτύλα για τους άλλους τρεις, έχει πολύ πράγμα μέσα. Έχει τον Ήβιτς, ο οποίος θέλει να πάρει έναν τίτλο να εδραιωθεί σαν προπονητής και όχι σαν παοξής. Έχει πράγμα μπόλικο. Έχει πολύ κουβέντα. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έκρισες φαβορί την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Για την προϋπόθεση, ναι, για τον ΠΑΟΚ, ότι εφόσον δεν έρθει ο Πρίγιοβιτς, δεν θα κουμπίσει τη φτέρνα του στο χορτάρι ούτε ο Κουλούρης ούτε ο Κλάους. Θα μετατραπεί το σύστημα σε 4-4-2 με 3 αμυντικά χαφ σε ρόμβο. Ωραίο σφιχτό πίσω. Θα παίξει ρόλο να φορμάρει τα δυο πλάγια μπακ του. Εγώ, αν ήμουν ο Ήβιτς, θα έκανα το εξής. Θα έκανα την εξής σκέψη. Δώσ' μου δύο λεπτά. 4-4-2 με ρόμβο αμυντικογενή. Που σημαίνει Κάνιας, Τζίμιροτ, βρες τον τρίτον εσύ. Τζίμιροτ, όχι Τζίμιροτ. Ναι. Τέσσερα αμυντικά χαφ. Τρία αμυντικά χαφ. Λοιπόν. Περίμενε λίγο. Κάνιας, Τζίμιροτ και κάτσε. Άσε κοκκινή, μη μιλάς. Δεν αμυντικό. Μη μιλάς. Δεν πρόκειται να το βάλει. Μην κάνεις ουτοπικές τοποθετήσεις. Βρες δεκάρι. Μη ρε κόκκινε. Μη γάμο. Βρες δεκάρι. Τον Ουάρτα εγώ θα βάλω. Ή ο Ουάρτα ή ο Μπίσεσβαρ. Τον Ουάρτα, τον Μπίσεσβαρ δεύτερο. Ένας από τους δύο. Ναι. Και βάλε φορ. Οπωσδήποτε τον Ενρίκε. Έναν. Και διάλεξε. Πέλκα θες να βάλεις, να σου δείχνει τα μέσα όταν σου βάζει γκολ. Δεν με πειράζει. Εγώ και πολλά πάρα σου δεν. Ναι. Ή Μιστακίδη. Οκ. Okay.
Και τι κάνεις αυτή την περίπτωση. Στο πρωτάθλημα ξεκουράζεις. Δείχνεις μια διαχείριση στα δυο πλάγια μπακ. Το λέω βατσχετωμάτος να τους έχεις για το κύπελο. Και βάζεις Δελιγιανίδη και Κίτσιου. Βάζεις το Δελιγιανίδη και το Κίτσιου ή τους βάζεις από ένα ημίχρονο, δίνεις ανάσες στα πλάγια μπακ γιατί θα τους χρειαστείς σαν full back στο κύπελο να σου κάνουν και τις δυο δουλειές. Άρα λοιπόν αποσυμφορίζεις κύριε τα δυο πλάγια μπακ σου και βάζεις εκεί τα παιδιά τα Ελληνόπουλα. Γιατί πέμπτος τέταρτος θα βγεις. Που σε σώζουν ούτως ή άλλως. Πέμπτος τέταρτος θα βγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις πρώτος για το πρωτάθλημα για αυτά τα πέντε μάτς. Προετοιμάζεις βιολογικά το Μάτος και το Λέοβατς. Πας με τρία αμυντικά χαφ σε ρόμβο, σε τρίγωνο. Και τέταρτο τον Ουάρντα ή τον Μπίσεσβαρ. Στην πλάτη να έχουν τρεις και όχι δύο. Και παίξε με Ενρίκε και Πελκανή και Μιστακίδη. Και αν δεν θες να παίξεις με τον Μιστακίδη φορ, θα το βάλεις τρίτο χαφ από οχτάρι. Άμα θες να πάρεις το κύπελο, αλλιώς θα πάρεις αυτά που σε έδειξε ο Πέλκας. Τελειώσαμε. Ερώτηση. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, αν πάει κανένα. Μια καθαρά ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αν πάει κανένα κομμάτι στο Αγαρασκάκι και λήξει 3-0 το παιχνίδι. Ποιο είναι το κομμάτι, ποιο είναι το 3-0. Ένα κομμάτι. Τι κομμάτι να πάει. Από τα γνωστά τα κομμάτια. Τα κομμάτια. Mm. Σου πω εγώ. Αποκλείεται να γίνει. Θα σου πω. Αποκλείεται να γίνει. Ναι, αποκλείεται να γίνει. Γιατί. Ναι, αποκλείεται να γίνει. Γιατί. Γιατί οι διαιτητές. Είναι σαν τις πόρνες. Και επειδή έχουν. Πάνε με τον Ταβάρ τον ισχυρό. Ναι, ο Ταβάρ τώρα πάει να αλλάξει. Δεν ξέρουν πού είναι και τα λοιπά. Παίζουν 50-50. Οι Ταβάδες. Είναι γύρω-γύρω 2-3. Οι πόρνες λέει η μία την άλλη, πού να πάω. Οι διαιτητές στην Ελλάδα είναι πόρνες. Και πάνε ανάλογα. Που λέει ο Ταβάζης, θα πας Βασιλής Σόλγας, θα πας Μαρτίου, θα πας Κολονάκι, θα πας ξέρω εγώ Πατήσια. Όπου τις λέει ο Ταβάζης πάνε. Έτσι και οι διαιτητές. Κι ας μην παρεξηγιώνται. Πάμε παρακάτω. Διαιτητές από 20 χρονών μέχρι 80 που έχουν διαιτητεύσει. Πόρνες! Προχωράμε. Πάμε παρακάτω. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ποια τα υπέρ και τα κατά των δύο ομάδων. Εις τα είπα του ΠΑΟΚ. Τα υπέρ τα είπες. Του Παναθηναϊκού δεν είπες τα υπέρ. Τι? Του Παναθηναϊκού δεν είπες. Εκτός τι παίρνει μεταλλική φωνή, ρε κόκκινη, για μπάλα μιλάμε. Γιατί δεν έχει τώρα εδώ τα. Τι αλλάζει, δηλαδή. Τι. Παρακαλώ, ναι. Τι. Πρέπει να ορίομαι. Τι να ορίεσαι, μωρέ. Τα υπέρ του Παναθηναϊκού είναι ο Μπέρκ. Αυτό είναι το υπέρ. Είναι ο καλύτερος στη Center 4 μαζί με τον Αραούχο. Εκεί υπερτερεί ο Παναθηναϊκός, εκεί υπερτερεί η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ χάνει εκεί πολύ και από τους τέσσερις. Γιατί και ο άλλος έχει τώρα Σαριφάρτ, μπορεί να μην τράβηξε δύο παιχνίδια, αλλά μπορεί να τραβήξει. Έχει στοιχεία που μπορεί να τραβήξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε το αυτονόητο και έβαλε το Βηγιαφάνες δεκάρι. Δεν τραβάει ο Βηγιαφάνες. Και τραβάει όλη τη δουλειά ο Κουρμπέλης με τον Ζέκα. Αν δεν πάνε καλά αυτοί οι δύο ή ένας από τους δύο, ο Παναθηναϊκός είναι ευάλωτος στα χαφ. Το καταλαβαίνεις το έργο. Μάλιστα. Είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός στα εξτρέμ, στη δημιουργία στο ένας με έναν, αλλά πολύ κακός στις εκτελέσεις. Και το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι περιμένει το σκοράρισμα από έναν παίκτη. Ενώ ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά, σκοράρει ο Μάτος. Μπορεί να σκοράρει, ξέρω εγώ, ο Σάκοφ, μπορεί να σκοράρει ο Πέλκας, μπορεί να σκοράρει ο Μιστακίδης. Ο μόνος που δεν μπορεί να σκοράρει είναι η Center 4 του. Γιατί ο Μπρίγιοβιτς βρίσκεται στον πάγκο. Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα. Αυτό. Ρε κόκκινη, λέει ποιος γιατρός είπε ότι ο Μπρίγιοβιτς θα προλάβει 19 Απριλίου. Ναι. Εδώ κάνει αγώνα για 6 Μαΐου που είναι ο τελικός να περάσουν. Σωστό. Εντάξει, ακούγεσαι. Τι ακούγεσαι τώρα. Κλίδα λέει δεν είναι τίποτα. Δεν είπα δεν είναι. Έχει σπάσει κλίδα ποτέ. Πού να σπάσει η δικιά σου η κλίδα. Έλα κόκκινη, τι έγινε η Γριούλα, λέει πάλι έχασε και μακάρι να διαλυθείτε, λέει. Τώρα δεν λες για τη Γριούλα, λέει και λες για το κύπελο. Λέει 64. Τι να πει για τη Γριούλα. Σε κάναμε χαρούμενο, ε. Τι να πει για τη Γριούλα. Βάζω στίχημα στο τελικό, θα είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. 2.49 να ζητά χαρτζηλικάκι για τα μηνύματα που στέλνει. Αλλά σε κανένα φυτό, όχι σε εμά. Όχι σε εμά. Θέλετε να πούμε για τον Ηρακλή. Να πούμε για τον Ηρακλή. Τι να πει για τον Ηρακλή. Θέλει να πούμε για τον Ηρακλή, όχι. Δεν μου λες. Ναι. Τιμήσατε τον Παράσχο. Τον τίμησε ο Παντελίδης. Και καλά έκανε. Ο Παντελίδης τον τίμησε. Είναι ο δάσκαλός του. Βοηθός του ήταν. Ναι. Ναι. Άρα τα λεφτά για την πλακέτα την έδωσε ο Παντελίδης. Δεν είναι. Ξέρω. Ναι. Για λεφτά για πλακέτα δεν το έχετε. Γνωρίζω. Θα βάλετε μέσα κανένα μαγαζί. Τι να γνωρίζετε. Ο Ηρακλής πρέπει να πέσει κατηγορία γιατί είναι ανυπόλυπτος. Πρέπει να πέσει. Ναι. Ο Ηρακλής πρέπει να πέσει κατηγορία γιατί του έδωσαν την ευκαιρία όπως και ο Άρης. Δεν το λυπόμαστε. Ούτε τον Άρη ούτε τον Ηρακλή. Γιατί. Τους δόθηκε ευκαιρία μέσω άρθρου πτωχευτικού αντιεργατικού ένας και μέσω διάλυσης εταιρείας αντιεργατικό ο άλλος να γίνουν άνθρωποι, ναι. Γιατί να γίνουν άνθρωποι γίναν δυο φορές ζώα.
και ο Άρης και ο Ηρακλής. Αντί να γίνουν σωστοί, γίνανε δύο φορές κλέφτες. Τον άκουσες πριν τον Άγγελο. Ποιον Άγγελο? Τον Αγγελάρα, έναν Αγγελάρα. Άσε ρε τα υποκοριστικά, τον Αγγελάρα. Τον ξέρεις και από χτες? Τον ξέρω χρόνια. Πού τον ξέρεις δηλαδή? Τον ξέρω από το Καφτατσόγλιο. Ναι. Άμα σε δεις στον δρόμο θα σε γνωρίσει δηλαδή. Θα σου πεις γεια σου Γρηγόρη, τι κάνεις? Τον Αγγελάρα που το λέει. Δύο-τρεις φορές το χρόνο μιλάμε καλά. Ναι. Καλά μου. Μιλάτε καλά. Ναι. Πίνετε και κάνα τσίπουρο μαζί τίποτα? Όχι, δεν συνηθίζει να πίνει αλκοόλ. Είναι αθλητικός τύπος. Α, μπράβο. Γυμνάζεται κάθε μέρα. Τι Αγγελάρα δηλαδή, τι είπε ο Αγγελάρα? Γιατί μου αρέσει ο τρόπος που εκφράζεται. Ναι, μπράβο. Γιατί, τι είπε? Είναι καθαρός, απλός. Μη ρε τα σάλια, ρε, τι είπε ο άνθρωπος Αγγελάρας? Τι είπε ο Αγγελάρα? Ότι όλοι αυτοί πρέπει να πάρουν πόδι από εκεί μέσα. Ότι δεν μπορούν. Και ποιο θα παίξει? Τα είπε για τον Άρη όπως τα νιώθει. Όπως τα έχει μέσα στην ψυχούλα του. Τι ψυχοθεραπεία έκανε δηλαδή? Είπε να φύγουν τώρα, όλοι. Τώρα, άμα δεν είσαι φελός, ποιος είναι? Τι φελός δεν είναι, μωρέ? Φίλε... Είπε δηλαδή να φύγουν όλοι από εκεί. Ήρθες εδώ και τον αποθέωνες. Φυσικά τον αποθέωνω. Και τώρα. Τι είπα, ούτε τον άκουσες, τι είπε. Ούτε τον άκουσα. Τι είπε? Καταρχήν είπε ότι ο Κωστένογλου είναι παρατηρητής. Τι είναι? Το οποίο δεν το δέχομαι. Ότι είναι παρατηρητής, δεν είναι προπονητής. Τι, φυσικά. Παρατηρητής. Φυσικά, τι. Εγώ δεν το δέχομαι. Τι να δέχεσαι? Ο Κωστένογλου είναι με τον Άγγελο, να πα είναι σφιγμένο, να μείνουν κανένα μήνα και να ψάλουν εκεί. Εντάξει, τι είναι ο Κωστένογλου? Δηλαδή πρέπει να συμφωνούμε. Ο Κωστένογλου είναι σαν και τα παιδιά που ανοίγουν το στόμα και με απλανές βλέμμα. Έχουν πιει κανένα χαλάλα που έτσι κάνουν. Ακούει ο Γιαλαμάς μαζί με τον Στράντζαλη τώρα και τρίβουν τα χέρια τους, λένε Θεέ μου σε ευχαριστώ, ναι. Ελπίζουμε. Με τον Κωστένογλου. Τώρα ελπίζουμε. Εντάξει, ρε, λέγε τέτοια ρε. Λέγε. Τώρα κάνεις εκπομπίες. Εκπομπή. Τρίβει τα την αλήθεια. Τα τρίβουν τα χέρια τους. Ναι. Και λένε καλά που τα λέει αυτά. Τώρα ελπίζουμε. Εγώ ξέρω τι κερδίζει, φίλε. Ποιος? Κερδίζει. Έστω και ο Χάλια, ο άθλιος Άρης στην Καλονή, κέρδισε. Θα το δω, ρε κόκκινε, τον Κωστένογλου στα Τρίκαλα, στην Κρήτη, με τον Απόλλωνα. Τώρα αυτά τα παιχνίδια αύριο και την Κυριακή είναι σημαντικά. Άστα με καημένε τώρα. Τα πλέον σημαντικά. Το παίρνει στο 93, εντάξει, καλά. Ο Κωστένογλου, δεν μπορεί να τα πάρει όλα τα παιχνίδια. Κωστένογλου, ο Κωστένογλου είναι να πάει στο κατηχητικό, να σε πάρει και σένα βοηθό, ναι. Να ψέλνετε εκεί στα παιδάκια. Να λέμε το πάτερ μου, να το εξηγούμε. Τι άδειο, ο Κωστένογλου προπονητή. Λοιπόν, επειδή το γυρνά για τον Ηρακλή τώρα και δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, ο Ηρακλής, θεωρείς τον Ηρακλή τελειωμένη υπόθεση, ενώ μαθηματικά δεν είναι. Ναι. Απλά. Ο Κούγιας είπε ή μαθηματικά είτε με γεωμετρία, έχει τελειώσει. Είπε και να σωθεί η μαθηματικά. Όχι, είπε, ναι, έτσι. Είπε και να σωθεί. Είπε και να σωθεί. Ναι, τελείωσε. Τον θεωρώ εξωαγωνιστικά τελειωμένο. Τι ψέματα. Κάτι το οποίο δεν αμφιβάλλει κανείς. Άρα λοιπόν τι ψάχνεις, γιατί μιλάς για τον Ηρακλή? Αντί να πεις για τον Άρη και τον Ηρακλή ότι βάλανε ένα κάρο κόσμο στην ανεργία. Ότι χάσαν τα λεφτά τους καταστηματάρχες, προποτζίδες, πουλματζίδες που λέει ο Κωνσταντίνης. Γιατί? Ναι. Ποδοσφαιριστές, φυσιοδραματικές. Μη ρε κόκκινε, μη ρε κόκκινε. Ξέρω τι λέω. Μανατζαρέ είναι. Χάσανε όλα τα λεφτά ναι, τους. Και από τον Άρη και από τον, Άρ, τον Ηρακλή. Ναι. Φτιάξανε εταιρείες μηδέν. Ναι. Ωραία. Τις ξαναχρεώσανε. Ναι. Να πάρει τη Δέλτα Εθνική. Που να πάρει στο τοπικό. Δηλαδή, στην κοινή γνώμη. Όταν μια εταιρεία είναι κατάπτυστη, σε πάρει ευχή, δεν έχει άδικο. Η κοινή γνώμη δηλαδή, αν πέσει ο Ηρακλής και ο Άρης δεν ανέβει, δεν έχουν που να πούν κρίμα ρε παιδί μου. Ίσα ίσα χαίρονται και κόσμος που έχασε τα λεφτά. Το Κατσιαμπής πρέπει να χαίρεται. Ο Μαλούς πρέπει να χαίρεται. Γιατί να χαίρεται? Θα χαρεί να τα πάρει αυτά που. Κανείς δεν θέλει να παραδεχθεί. Του Πέλκα τα μέζια θα πάρει ο Κατσιαμπής. Καλά, εντάξει. Εντάξει, ακόμα θέλει, θα πάρει. Τι να πάρει. Να πάρει. Στην Ελλάδα πάρει λεφτά. Τίποτα δεν πρόκειται να πάρει. Εσύ ρε φίλε, θες να χαίρεσαι όταν χάνεις? Όχι, στεναχωριέμαι. Αλλά λέω, δεν θα πάρει φράγκο. Λέω, μακάρι να τα πάρει. Δεν θα πάρει. Είπα και, μακάρι. Και επειδή δεν θα πάρει, εγώ αν ήμουν οικογένεια του Κατσαμπή, Δέλτα Εθνική, ο Ηρακλής, θα πανηγύριζα. Φάγατε τα λεφτά από τον άντρα μου, τον πατέρα μου, από το θείο μου κτλ. Δεν την ξέρεις την οικογένεια, δεν λειτουργεί. Άσε με καημένες, σου λέω τι θα κάνω εγώ. Θα πέσει δηλαδή ο Άρης ή δεν θα ανέβει ο Άρης και πρέπει να στεναχωρεθεί η κοινή γνώμη γενικότερα. Ο οπαδός του Άρη, ο ανιδιοτελής. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει οπαδός ανιδιοτελής του Άρη. Του Ηρακλή. Φίλαθλος. Δεν υπάρχει. Φίλαθλη. Κανένας οπαδός. Ωραία, φίλαθλη του Ηρακλή και του Άρη. Ναι. Που στεναχωριέται και ματώνει η ψυχούλα του. Ναι. Δεν θα στεναχωρεθούν. Τι θα κάνουνε? Δεν θα στεναχωρεθούν. Πολύ λίγο. Εντάξει, φίλε, δεν χάσαν και κάτι. Καταρχήν δεν ασχολούνται η μεγάλη μάζα των φιλάθλων του Άρη και του Ηρακλή. Αυτό έχει κάποια αιτία. Ναι, γιατί συχάθηκαν τα ίδια του στα σωματεία. Αυτή είναι η αιτία. Τις συμπεριφορές. Θα σου πω γιατί. Τις συμπεριφορές. Θα σου πω γιατί. Τις συμπεριφορές. Μη. Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν νιώθει ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας, ο χιόπαδος, ο φίλαθλος, ότι κάποιος του έκανε κακό. Ότι κάποιος τον έριξε. Ότι κάποιος τον αδίκησε. Νιώθει ότι τρυπήθηκε εκ των έσω. Νιώθει λοιπόν ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας, ο φίλαθλος, ότι αυτοί που διοίκησαν την ομάδα τους. Και γενικότερα το σωματείο είναι, είναι τρύπκι. Είναι ανάξι. Όχι, δεν ανάξι. Το ίδιο.
Άλλο να είμαι ανάξιο στη δουλειά μου και άλλο να είμαι τρίπιο στη δουλειά φίλε. Μου. Άκουμε λίγο. Ρε φίλε, ο Καγιούλης ήταν. Ο Καγιούλης τι είναι. Ήταν ποτέ μέλο τη οικογένεια του Ηρακλή. Ο Καγιούλης ρε κόκκινε. Απάντη, μονολεκτικά απάντη. Ο Καγιούλης. Ήταν μισό ποτέ. Λεπτό, μισό. Δεν θα όχι, όχι, δεν ήταν. Ο Παπαθανασάκης ήταν ναι. Μέλο τη οικογένεια του Ηρακλή. Όχι. Ωραία. Ναι. Γιατί λέγεται τρίπμα εκ των έσω. Κορόιδα λέγονται αυτοί που του εμπιστεύτηκαν. Άντε ρε. Θα κλάψω. Για ρωτά. Τους απλούς φυλάδους του Ηρακλή ποιους θεωρούν κορόιδα έξυπνε εσύ που τα βλέπεις όλα μελιστάλακτα. Ποιο είναι το μελιστάλακτο? Η μεγάλη μάζα των φίλων του Ηρακλή και του Άρη άμα ακούνε τώρα που δεν η ερώτηση σωστή γιατί είσαι βλαμμένος ναι. Που δεν κάνεις ναι. Είναι μία. Ποια είναι ρε έξυπνε εσύ που σε πείτε μου ρε Αριανάχες, ρε Ηρακλάρχες και όλοι εσείς όταν υπάρχουν εγνωσμένης αξίας και πολύ ευκατάστατοι αριανοί επιχειρηματίες και εγνωσμένης αξίας και πολύ ευκατάστατοι ηρακλειδείς επιχειρηματίες, ναι, ναι. Γιατί δεν βγαίνουν μπροστά να αναλάβουν? Αυτό είναι το έρωτημα που πρέπει να κάνει. Αυτό θα ρωτάς. Όχι γιατί. Σου λέω γιατί ήτανε ποτέ αριανός ο Καρυπίδης. Μισό λεπτό. Ήταν αριανός ο Καρυπίδης. Μισό λεπτό. Ρε απάντησε. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Απάντησε. Όχι τώρα θέλω να μιλήσω εγώ. Ήταν αριανός ο Καρυπίδης. Όχι. Βρέθηκε στον Άρη. Όχι. Γιατί δεν βρέθηκε ένας από την οικογένεια? Θα σου πω. Θα μου πεις μετά. Όχι τώρα θα σου πω. Ηρακλειδέας παράγοντας και δεν βρέθηκε στον Ηρακλή. Θα σου πω. Και γιατί ήρθε ο Παθανασάκης? Θα σου πω. Κάτι τους επόδισε. Θα σου πω. Κάτι τους ενοχλούσε. Ναι. Κάτι δεν τους άρεσε. Κάτι τους προβλημάτιζε. Δεν θέλαν να μπλέξουν. Δεν ξέρω τι. Εσύ τι διάολο νομίζεις ότι έγινε? Εγώ? Ναι! Θύρα 10, θύρα 3. Δύο λέξεις. Καλημέρα. Ναι. Ναι, ξινός. Και τελείωσε. Τελειώσαμε. Θα κάνω εγώ και θα με κάνει κουμάντο η θύρα 3 και η θύρα 10. Όχι, κύριε. Σου λέει. Γιατί όχι. Δεν έχουν οι ίδιοι προσωπικότητα να πούνε δεν θα με κάνει κουμάντο. Ποιος τι λέει? Δεν έχουν οι ίδιοι προσωπικότητα να πούνε δεν θα με κάνει. Εσύ θα είσαι στην κερκίδα ναι. Και εγώ θα με βάλω. Κάτε πάνε πέστε. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πει. Όχι. Όχι. Το Γράντα και τον έβριζαν οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Ο Σαββίδης. Ναι. Τους είπε εσύ στην κερκίδα και εγώ εδώ. Ο Σαββίδης. Θες απάντηση? Δεν ισχύει αυτό που λέω. Θες να σε απαντήσω? Ναι. Μισό λεπτό. Ο Σαββίδης παρέλαβε ένα οργανωμένο οπαδικό κίνημα διασπασμένο σε 100 μέρη. Γιατί επί Μπατατούδη το τρυπήσανε το οπαδικό κίνημα σε 15 σημεία και το διασπάσανε. Βάλαν Αλβάνους μέσα. Οι Ρώσοι απ' την άλλη. Οι κομμουνιστές απ' την άλλη. Η ακροδεξία απ' την άλλη. Και ένα πυρήνα. Δεν υπάρχει ένα πυρήνα στο λαό του ΠΑΟΚ. Ενώ στον Ηρακλή και στον Άρη που είναι πιο λίγο κόσμο, ο πυρήνα είναι. Δεν είναι θέμα λίγο κόσμο. Όχι! Ο πυρήνα είναι ένα. Η ΑΕΚ που δεν είναι μικρό μέγεθο ναι. Έχει την original. Έχει την original. Η οποία original. Ο Παναθηναϊκός οποία... έχει ξανά την παλεφή. Ποια παλεφή έχει ο Παναθηναϊκός και ποια original μωρέ τώρα. Ρεσίξε. Ο Ολυμπιακός έχει τη θύρα 7. Τι έχει ο Ολυμπιακός? Τη θύρα 7. Η οποία τι κάνει η θύρα 7? Άλλο σου λέω. Υπάλληλοι. Άλλο καπέλο. Τι άλλο καπέλο? Ρε, ο άλλος. Με ρωτάς και τα μεγέθη. Είναι μικρές ομάδες. Και σου λέω. Και τι σε πείραξε? Και σου λέω οι μεγάλες ομάδες. Θύρα 7 είναι υπάλληλοι. Μπήκα στους δήμους, μπήκα στις δουλειές. Είναι υπάλληλοι. Δεν έχουν. Μόνο στον ΠΑΟΚ. Είναι. Μόνο στον ΠΑΟΚ παρατηρείται αυτό το γιατί φαινόμενο. Γιατί στον ΠΑΟΚ δεν έχει υπαλλήλους. Μόνο στον ΠΑΟΚ παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Ναι, ναι, να υπάρχει η θύρα 4. Οι δυτικές συνοικίες. Ο Μπέλος. Ναι. Ό,τι θέλει. Ποιος το έκανε αυτό? Τη στιγμή, λέω, μόνο στον τη στιγμή που το Πασόκ επισημίτη έσπασε το οργανωμένο παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ διώχνοντας τον Μανάβη, απειλώντας τον, γιατί ο Μανάβης ήταν επικίνδυνος μέσα στην τρέλα του και στην αγραμματοσύνη του. Ήταν επικίνδυνος. Ποια αγραμματοσύνη? Θα σου πω. Μέσα στην τρέλα του, την αγραμματοσύνη του, τη στραβοστομιά του ήταν επικίνδυνος. Γιατί αυτοί δεν είδανε το οργανωμένο κίνημα του ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί είπαν ότι αν σαν ΠΑΟΚ κατέβει αύριο μια διαδήλωση, ρίχνει μια κυβέρνηση. Και τους διαλύσανε. Το κατάλαβες, ρε κόκκινε. Και ο ένας σύνδεσμος βρίζει τον άλλον στον ΠΑΟΚ. Και αυτό βολεύει την κάθε ΠΑΕ. Βλάκας! Δεν λέω εσένα, τον αυτό που ακούει. Και λέει το αντίθετο. Επειδή είπες για ΠΑΟΚ. Ενώ πάω εγώ να πάρω τα λεφτά μου, να με κάνει ο Super 3 κουμάντο. Άσε ρε κόκκινε, ή θύρα 10 κουμάντο ή original κουμάντο. Επειδή... την original την ξεδόντιασε ο Μελισανίδης. Επειδή είπες για ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Έχω βάλει στίκημα με ένα φυτό, το οποίο μόνο φυτό δεν είναι. Είναι το μεγαλύτερο μυαλό από τα μεγαλύτερα μυαλά που έχω. Άμα έβαλε στίκημα με μυαλό, θα στο πάρει ρε κόκκινε το στίχημα. Άκου. ΠΑΟΚΣΑΚΙ άρρωστο. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω τι στίχημα βάλαμε στον αέρα για να μην σε εκθέσω. Ρόμπα. Ο οποίο λέει ότι θα αποκλειστεί. Ποιο θα αποκλειστεί? Θα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί γι' αυτό. Εντάξει. Άμα βάλει τον Κλάους θα αποκλειστεί. Βέβαια. Και θα προκριθεί. Ναι. Λες εσύ. Και πιστεύω θα παίξει το τελικό με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Εντάξει. Μακάρι. Θα βγάλουμε χορηγίες ένα κάρο. Και λέω γιατί με την ΑΕΚ θα βγάλει χορηγίες. Πιο λίγες.
Μετά μα ευρίζουν και σε λένε γλίφτηρε, έχουν άδεια. Γιατί τώρα αυτό για πάω πιο... Ολυμπιακό θα έχει ένταση. Θα έχει μίσο. Πάω κάκι θα είναι μια διπλή αντιπαλότητα. Όχι, πιο πολλά θα, λεφτά θα δίνει. Διαφορετικά. Πιο πολλά λεφτά θα δίνει το πάω Ολυμπιακό σε ένα τελικό. Πιο πολύ ραδιοφωνική και τηλεοπτική αυτή έχει. Πιο πολύ έχει. Το πάω κάκι δεν έχει. Άκουμε μια φορά. Άκου εμένα όταν όταν μάζει τα γράμματα, άντε πάνε βάλει στο ζούκα μια μουσική. Άσε αυτά τα πάω Ολυμπιακό και τα πάω κάκι. Ναι, εσένα θα πω. Δεν το ξέρει το έργο. Τι αισθάνεται ο Πάο με τον Ολυμπιακό και τι αισθάνεται με την ΑΕΚ. Δεν το ξέρει. Άμα γύριζε λίγο αυτό που έχει στο μυαλό. Έλα, ρε, που αλλά είναι αέρα. Είδε που είναι αέρα. Ο αέρα όσο και για να γυρίσει. Για πε, κόκκινε. Λοιπόν. Ναι. Τι μίσο μπορεί να έχει ο Πάο με την ΑΕΚ. Χαμένε πατρίδε, η Σμύρνη μάνα καίγεται. Κλάιν μάιν. Δεν καταλαβαίνει. Φεύγω. Δεν μπορεί να πα πουθενά. Γιατί αν φύγει, θα έχει πρόβλημα. Γιατί έχει πρόβλημα στο μυαλό. Ο Παοξής αν χάσει από τον Ολυμπιακό, λέω εγώ, έχει άλοθη μέσα του. Από τον Ολυμπιακό έχασα, με έσφαξε. Από την ΑΕΚ, με το Σαββίδι να τα σκάει χοντρά, δεν θα το χωνέψει. Ούτε από τον Αλαφούζο μπορεί να χωνέψει να αποκλειστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και επειδή είναι πολυλογάς και δεν μ' άφησε, το ξαναλέω. Ή μάλλον το λέω τώρα για πρώτη φορά. Κύριε Παντελίδη και λυπή, τα λάθη συγχωρούνται. Όποιος το αντέχει κάθεται μέχρι το τέλος σεζόν και καταθέτει την ψυχούλα του για να σώσει την ομάδα. Όποιος δεν το αντέχει λέει τώρα δεν μπορώ άλλο, είμαι απλήρωτος, δεν το σηκώνει η ψυχή μου και σταματάω. Θα χειροκροτηθείτε όλοι από όλους και κάτι προς τους οπαδούς. Σταματήστε να φωτογραφίζετε και να λιδωρείτε ποδοσφαιριστές γιατί δεν περισσεύει κανείς. Και το δεν περισσεύει κανείς ισχύει και για εσάς κύριε Παντελίδη. Γιατί αν δεν το κάνατε θέμα με το Ρούσο, ούτε ξέρω το παιδί από πού κρατάει σκούφια του, ούτε πόσο μεγάλη βλακεία έκανε, απλά επειδή δεν περισσεύει κανείς, όταν δεν έχεις διοίκηση, αξιολογείς λίγο πώς θα πάρεις μια απόφαση. Γνώμη δική μου. Μαζί μας. Η αδερφή Κωνσταντινίδη, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκίνητου μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνεί στην εταιρεία Αφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, Αφή Κωνσταντινίδη, καλώντας 18133. Α3 κενό, αρνή, ονοματεπώνυμο. Στο 54-344 πολλά πολλά περισσότερα για κλήρωση κυπέλου και τα περισσότερα φυσικά για τον Ηρακλή ο οποίος έσφιξε μετά το χθεσινό αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στον επόμενο τόνο, κάλεσε στο 2310-909090 και κέρδισε επώνυμα αντρικά ρολόγια. Και για την 25η Μαρτίου, μεγάλες προσφορές μόνο στον Μασούτη. Τρίτη έως Παρασκευή. Μπακαλιάρος υγράλατος Νορβηγίας το κιλό μόνο 6,69. Και φιλέτο Link Νορβηγίας Superior το κιλό μόνο 7,59. Σκορδάλια Κοντίτο 30% φθηνότερα το κιλό μόνο 3,90. Όλες οι κατεψυγμένες πατάτες McCain 45% φθηνότερα. Μπύρα Fix Κούτι Τετράδα 500 ml 1+1 δώρο. Ρετσίνες Μαλαματίνα και Ούζο Βίκτορ 30% φθηνότερα. Και αναψυκτικά 1,5 λίτρου, 40% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Τι ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Η Ryanair σε απογειώνει από μόνο 14,99 για μαγικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Κάνε κράτηση τώρα στο Ryanair.com ή μέσω του app από μόνο 14,99. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλής μετάβασης, περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο Ryanair.com. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 12.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και με 99 ευρώ το μήνα.
Νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Δίνοντας λιγότερα, αποκτάτε περισσότερα. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ. Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς. 2-3-10-7-53.000. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μουσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη Λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Τι καιρό έχει εκεί πάνω, Καμιλοπάρδαλη! Χάλια φαίνεσαι! Βούλωσε η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη και διαρκεί 12 ολόκληρες ώρες. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο! Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Hey, εσύ! Εσύ που μόλις λίγο κοίταξες το κόκκινο κλειό που σε προσπέρασε. Και εσύ που έχεις κολλήσει μαζί του. Σταμάτα να το ονειρεύεσαι. Απόκτησε το τώρα από 10.990 ευρώ. Ναι, ναι, το νέο Renault Clio από 10.990 ευρώ. Στο δίκτυο Renault. Με την εγγύηση Β' Νη Θεοχαράκης. Τρία γκολάκια θα βάλει η ομάδα μας. Ρε κολλητέ, θα σταματήσεις να μασάς επιτέλους. Ρε φίλε, οι προσφορές στα μπέργκες, το γύρο κρέπα και τις φωλιές από το μάσημα της Ηλιούπολης είναι για πολύ μάσημα. Με τόσο μάσημα, στο τέλος θα γίνεις μασίστας. Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το Μάσιμα, Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Και όπως είπαμε, κυρία εσύ. Καλησπέρα. Πού ήσουν όλη μέρα, ρε? Ο. Μη μου πεις ότι πήγες μάλι, σε έφαγα. Με τέτοια κέρδη θα πας με όποιον βρεις. Στο Princess Casino βρίσκεις κληρώσεις μετρητών 4.000 ευρώ κάθε Τετάρτη, 10.000 ευρώ κάθε Παρασκευή και Κυριακή και 12.000 ευρώ κάθε Σάββατο. Συνολικά 320.000 ευρώ σε κληρώσεις για όλο το Μάρτιο. Σε περιμένουμε. Ψάλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Έχετε πληροφορηθεί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και συμπεριλαμβάνει όλους, αγρότες και μη? Ξεκινά άμεσα. Παρέχει επιδότηση μέχρι 75% υπό όρους και ανάλογα με την περιοχή. Τα χρήματα είναι ήδη εκταμιευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αυτές τις επενδύσεις. Προλάβετε. Στείλτε μήνυμα στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ4 κενό, ΕΣΠΑ κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Σύντομα θα επικοινωνήσει ειδικός συνεργάτης για να σας ενημερώσει για τον τομέα που σας αφορά. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. Τα Ηρακλάκια περιμένουν το 2310 και τα 390 955 κενό τα μηνύματά στο 54-340. Ανρίθα λέγα τώρα. Πού το θυμήθηκα, τον Τιερί. Λοιπόν, αλφα-μητρία κενό αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μαζί μας η εταιρεία Hyundai Εσκιάδη Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με το νέο i20 με κινητήρα βενζίνης 1200 κυβικά. Βενζίνης. Ναι, κινητήρα βενζίνης. Α, βενζίνη. 10.990 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απεριόριστα χιλιόμετρα. 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Και όταν λέμε εντελώς, το εννοούμε. Και όλα αυτά τα βλέπετε, τα ακούτε στο 2310-596-596 ή 596-690 στο eskiadisbalodimos.gr ή πάτε εκεί για να κάνετε test drive ή το i20 είτε οποιοδήποτε άλλο Hyundai θέλετε, γιατί εκεί υπάρχουν όλα για test drive αυτοκινήτου. Λοιπόν, τρεις γραμμές στην αναμονή. Άλλες τρεις περιμένω. Άλλες τρεις είναι ελεύθερες. Πάμε. Για να δούμε τι πάμε λέει, στο κόμμο. Για να δούμε τι λένε και οι γάβροι που τους είπε αγνώμονες ο Αλέφαντος απέναντι στο Μαρινάκι. Ου αγνώμονες. Και ο παδός του πάω κάτω στην Αθήνα τους είπε τους χειρότερους ναμκιόριδες, αχάριστους φιλάθλους όλης της Ευρώπης. Αυτό είπαν για τους Ολυμπιακούς φίλοι και εχθροί. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κωστή. Μάλιστα. Χρήστος από Αίγιο, Παναθηναϊκός. Καλώς τον. Τι έγινε. Μια χαρά. Λοιπόν, μ' αρέσει να βλέπω να σφάζονται αεκτζίδες, παοκτζίδες για το ποιος είναι πιο ισχυρός. Ναι. Και για μένα το ιδανικότερο είναι να τους πάρω κύπελο και πρώτη θέση στα play-off. Αυτό είναι ο στόχος. Ναι. Το θεωρείς εύκολο? Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν θα είναι το καλύτερο σενάριο για μένα. Άλλο τι θέλω, άλλο τι επιθυμώ, άλλο τι μπορώ. Και άλλο τι βλέπω. Κοίτα, με τις εμφανίσεις από εδώ και πέρα πιστεύω ότι μπορώ. Ναι. Σαν Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν μου λες, ο Ολυμπιακός πιο κάτω αγωνιστικά μπορεί να πάει? Δηλαδή μέσα σε 15-20 μέρες δεν μπορεί να πάρει μια βελτίωση? Πιστεύω ότι για φέτος ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει. Αυτό δεν είναι, μάλιστα. Ότι μπορεί να ούτε... Τον ΠΑΟΚ τον βλέπεις αδύναμο χωρίς Πρίγιοβιτς, με Κλάους ή Κουλούρη στα φορ? Σε ανακουφίζει αυτό σαν Παναθηναϊκό? Εγώ πιστεύω ότι τον ΠΑΟΚ και τον Πρίγιοβιτς να είχε, ότι μπορώ να τον πάρω. Α, και με τον Πρίγιοβιτς. Και με τον Πρίγιοβιτς, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αλλά έτσι το βλέπω εγώ σαν Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν το λογιάζει. Το φοβάμαι, ναι, πιο πολύ. Ναι. Τον ΠΑΟΚ λιγότερο. Ναι. Πολύ καλά. Φίλε, το τι είναι δύο τα παιχνίδια, το λογίζει? Γιατί αυτό το λογίζει, τι δεν το λογίζει? Το λογίζω. Ναι. Άλλο ένα παιχνίδι και άλλο δύο. Τι, εντάξει. Γιατί, άμα κερδίσω, λέμε 3-0. Εσύ που πιστεύει ότι μειώνει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ? Πόσο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ? Λέμε 2-0, 3-0. Ωραία. Είναι εύκολο. Πώ θα το κερδίσει 3-0 τον ΠΑΟΚ? Εσύ που νομίζει ότι μειονεκτής αγωνιστικά? Ποια είναι η αχίλιος πτέρνα σου σαν ομάδα? Πού νομίζει ότι υστερεί? Ότι έχω ένα πολύ έξυπνο προπονητή τώρα. Εγώ δεν σου λέω που υπερτερεί, που υστερεί. Που υστερώ? Ναι. Τώρα έτσι όπως είμαι πιστεύω πουθενά. Πουθενά? Ναι. Έτσι όπως είμαι τώρα. Ναι. Με την ψυχολογία αυτή και με την μπάλα που παίζει τώρα πιστεύω ότι... Το ότι δεν έχεις δεκάρι και σέρνεται το δεκάρι σου και δεν ακουμπάει μπάλα ακόμα και με πεθαμένο αντίπολο, δεν σε ανησυχεί αυτό? Εντάξει, ένα σημείο μου όπως το θέτεις, ναι, μπορεί να είναι το δεκάρι, ένα σημείο. Ένα πιστεύω σημείο το δεκάρι. Σε αμυντικά χαφ, επιθετικά, αμυντικά. Την απειρία του τερματοφύλακά σου δεν τη λογιάζεις? Όχι. Όχι. Να είσαι καλά. Οκ, okay, boy. Λοιπόν, καλώς. Επόμενος. Καλημέρα. Ναι. Πουλωμένο γράμμα για βάζει, κόκκινε. Στο είπα χτες. Όλες τις γραμμές που περιμέναμε όλοι τα κλειδίσματα. Στο είπα. Σου είπα χτες με ποιον θα... Για τις γραμμές. Σου είπα χτες με ποιον θα κλειδωθείς. Σου είπα, ρε. Σου είπα. Άλλος έλεγε. Είναι κυρακλειδής που κατακλείσαν τις γραμμές. Αυτός έλεγε. Σε δύο εκπομπές ραντινές του Κωστή του Ραυτόπουλου. Ναι. Είχα πει ότι η επιθυμία μου είναι να είναι Ολυμπιακός αμυντικά. Και από εκεί πέρα την προκύπτει. Τους λόγους ανέβησε ο Κωστής πριν, όχι ξαναλέμε τα ίδια. Δεν διαφωνώ. Στο είπα χτες. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο τελικός θα είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και αυτό το λέω γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός του ΠΑΟΚ και ειδικά στην Αθήνα βγάζει ένα κόμπλεξ και το εισαγωγικά είναι κότα ποδοσφαιρικά. Κότα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι.
Έτσι το θεωρώ εγώ και το βλέπω προσωπικά και θεωρώ ότι τελικά. Μόνο επί Αναστασιάδη Άγγελου δεν ήταν κότα ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Δεν ξέρω το λόγο. Θεωρώ λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το κύπελλο πάλι, θα το κρατήσει και μόνο Άγγελος μπορούσε τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα να το βγάλει το κόμπλεξ του επαρχιώτη. Αυτό είναι φοβερό, φίλε. Μόνο Άγγελος. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ πως ο Σιμόνες, συγγνώμη, Χιμένες, το πρωτάθλημα το έχει τελειώσει τα όσον αφορά τα πλοίο. Θα πάει από εδώ και πέρα σε ένα 4-2-3-1 για να μπορεί να ξεκουράζει τα αμυντικά χάστου ή το Σιμόνες ή το Γιώγας ή το Ραϊτάρι. Για να μπορεί να δώσει καμία ανάγκη στον Μάτι. Η ΑΕΚ Καστοριανέ πρέπει να ξεκουράσει Γιώχας ο Σιμόες και ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκουράσει Μάτος και Λέοβατς. Όποιος και να ξεκουράσει, αυτοί είναι τελειωμένοι, τι άστο, δεν μπορούν, δεν έχουν τη στόχα μεγάλης ομάδος. Μάλιστα. Δεν έχει τη στόχα μεγάλης ομάδος ο ΠΑΟΚ να κάνει να κάνει λοιπόν στην Αθήνα. Θέλει λοιπόν η ισχύ στην Αθήνα για να πέρα. Αυτό δεν έχει, δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Δυστυχώς για το ΠΑΟΚ. Φέτος είχε κάποιες ελπίδες, αλλά τελικά αφού δεν πληρώσουμε τον Ολυμπιακό. Φίλε, αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, θα είναι μια κακή χρονιά. Γιατί πόσα κύπελα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ που πρέπει να είναι πανθεωρητικά. Άκουσε με. Τα τελευταία χρόνια, αν δεν το έπαιρνε, εντάξει δεν το πήρε. Φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλος στόχος. Δηλαδή, λέω ότι τα προηγούμενα χρόνια και να μην το έπαιρνε, εντάξει λες που πάλι δεν το πήραμε. Φέτος είναι στόχος. Θα φέρει γκρίνια. Όποιος χάσει το κύπελο φέτος θα φέρει γκρίνια. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, όποιος και αν μπει, αν δεν το πάρει θα φέρει γκρίνια στους άλλους τρεις. Θα έχουμε γκρίνια για διαφορετικούς λόγους. Τι τροποθήκη που είναι και το περσινό το κύπελο, εκεί πέρα και το περσινό. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Μάλιστα. Έλα, όπα. Σε μπάγκο, γιατί δεν κάνω λάθος. Όχι, εδώ είσαι. Α, μπράβο. Τι έγινε ρε, το βγάλατε και κυπελούχο ρε το... Ε, δεν το πάρει. Γιατί ρε να το πάρει. Γιατί είναι, είναι... Έχουμε, δηλαδή τι, ποια ομάδα έχει ρε τώρα που σέρνονται αυτοί. Σέρνονται. Τι κάνουνε. Εντάξει. Τρία παιχνίδια, πρόσεξε να δεις. Μπαστακός, Ελσαλφάρ και ο προχθές ο, πώς το λέγανε αυτό το τράγο αυτό του... Του με ποιον έπαιζε. Ναι. Με το Πανιόνιο. Ναι. Ακόμα στην Τούμα θα ήταν όλοι ρε. Έλα. Θα το τρώγανε με τα ρούχα τον αυτόν τον Νίβιτς. Εντάξει. Όχι χνούδια. Εντάξει. Δεν αφήνανε τίποτα. Πλάκα να μας κάνει τώρα. Κατά λάθος είναι εδώ που είναι ρε. Κατά λάθος. Αλλά δεν τα λέτε γιατί είστε κότες. Για σένα λέει κόκκινο. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ τώρα τα έχω και με το Μπούζα. Τι έκανε. Λοιπόν, τι είπε ο... Άκου να δεις. Τι είπε. Λέει ο Σαβίνης είναι λέει με το σπανό. Με έπεσε το πιάτο της στο φαγητό κάτω ρε. Το πιάτο ή το φαγητό. Το φαγητό και το πιάτο και κόντεψα να πέσω και εγώ κάτω. Υπάρχει άλλο φαγητό να φας ή πάει. Δεν μου λες. Καλά εσύ. Ρε Μπούζα. Ρε έχεις τσίπα επάνω σου ρε. Μπούζο το λένε. Άλλος είναι ο κύριος Μπούζας. Άλλος είναι ο κύριος Μπούζος. Άκου να δεις ρε. Σε ακούει τώρα. Και να πει αυτό να το... Αυτό το σερίφι το καινούριο. Το σερίφι. Το σερίφι της Θεσσαλονίκης αυτό να το... Που θέλει να κάνει εξυγίωση. Ναι. Για τις σφαγές δεν μας λέει τίποτα. Γιατί ο Πανιόνιος εσφάχθη. Τι έκανε ρε. Για τρία offside τώρα και μια αποβολή θα το κάνουμε θέμα. Α, τι λέτε καλέ. Τι λέτε ρε. Πλάκα ρε μας κάνεις ρε. Αλλά τι να πεις και εσύ ρε. Έλα με τρία offside ήταν. Τι έγινε. Εντάξει. Έκανε στην ευθεία. Δεν έπεσε ηλικά κύριε να πούμε. Φτάνει με αυτό το κόμπλεξ με τον Ηρακλή. Στην ευθεία ήταν μωρέ. Εντάξει. Αυτός ο Βαρκάρης που σε έκανε το... Να μην σου πω να πω αυτό το 30χρονο πίσω. Το τατουάζ. Ακόμα να βγάλεις κόμπλεξ με τον Ηρακλή. Ας τον άρε να πέσει με αξιοπρέπεια ρε. Ο κόκκινος. Ποιος. Ο κόκκινος θέει. Ο κόκκινος είναι αρχιχρήφτης που... Άστο να το πει. Θα νομίζω... Καλά κάνεις και το... Ο ΠΑΟΚ θα πάρει, θα κάνει, τον έβγαλε κυπελούχο, τον έβγαλε ακόμα και... Είμαι γλύφτης. Ό,τι πήγανε ακόμα, τι λέτε... Ό,τι πεις. Όχι ότι πω,
Ό,τι πεις. Να παίξουν τα παιχνίδια και άμα είναι άξιος να το πάρει. Αλλά εγώ, κοίταξε, θα το πάρει γιατί θα έχει τη σφυρίχτρα, αγόρι μου. Με αυτό το σερίφι το καινούργιο. Γιατί... Κράτα αυτό που είπες για το σερίφι γιατί θα το χρειαστείς. Να είσαι καλά. Κόκκινη και ράπη δεν νομίζω ότι πήραν πολύ αέρα οι Βάζελοι που νίξαν το χειρότερο Ολυμπιακό ενώ όλο το χρόνο αυτή δεν βλεπόταν. Φοιτητής από Κομωτινή. Οι Βάζελοι όμως τον πατήσαν από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 τον Παναθηναϊκό. Ενώ εσύ τον, Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό. Ενώ εσύ ένα ημίχρονο σε είχε πατήσει μες στην τούμπα. Τάσος από Καταπράσινη Ξάνθη. Ραράπ λέει πώς θα περάσει ο Πάου Χρυς Πριγιώδης από τη Λεωφόρο. Σου εξήγησα τον λόγο. Έξω Κλάουξ, έξω Κουλούρης, 4-4-2 Ρόμβος, 3 αμυντικά χαφ. Ξεκουράζει πλάγιους μπακ τους φορμάρεις για το κύπελο. Ενρίκε και βρες το δεύτερο φόρ. Πέλκας ή Μιστακίδης. Τελειώσαμε. Ο τερματοφύλακας του παιδιού είναι αυτός που πήραν στην Εθνική Γερμανίας. Ο τερματοφύλακας του παιδιού. Ποιο παιδιού ρε. Πάει στον κόσμο ρε. Καλημέρα. Ορίστε. Ποιο παιδιού. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Κυριάκος από το Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλώς τον. Αισθάνεσαι ο τυχερός της κλήρωσης. Κάστο να μιλήσει ρε. Πετάζεσαι ρε. Λέγε ρε φίλε. Ράπτα είχαμε πει και εμείς, έχει κανένα τρίμηνο, είχαμε μιλήσει για μάνταλο τα καφέτα, είχαμε κάνει μια κουβεντούλα για πώς θα χωρέσουν μια δεκάδα. Έτσι. Θέλω να πω δύο πράγματα για, στο ραπ και δύο στον κόκκινο. Ξεκινήσω με το ραπ γιατί αφορά την ΑΕΚ το θέμα. Το ένα. Καταρχάς βλέπω την ΑΕΚ όλη από τις 11.30 ώρα που ακούω ράδιο που είμαι στο αυτοκίνητο πανέλα. Όλοι την αντιμετωπίζουν ΑΕΚ σαν outsider. Καταρχάς. Καλό αυτό είναι. Δεν είναι, ναι, συμφωνώ. Υπάρχει μια ηρεμία. Υπάρχει μια ηρεμία. Θα διαφωνήσω αυτό που είπε πριν ο ραπ για το ότι άμα χάσει έξω το κύπελο, ραπ να ξέρει δεν θα υπάρχει τόσο γκρίνια. Άμα το χάσει κιόλα με μια καλή εμφάνιση και αποκλειστεί στον ημιτελικό με Ολυμπιακό, με μια νίκη, κάπως δεν πιστεύω θα υπάρχει γκρίνια. Και θα καταλήξω το κύπελο του ΠΑΟΚ. Το έχω πει και στο ραπ. Ξέρεις τι δεν θέλω να δω. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο τελικό. Ούτε εγώ. Δεν θέλω ούτε να το δω. Ράπ. Δεν γουστάρω να το δω. Θέλω να δω. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Δεν θέλω να δω τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και για δικούς μου λόγους. Είναι καιρός να πάρει κάτω ο Ιβάν αυτό που λέει. Για να δούμε. Να πάρει κάτω ο Ιβάν. Δηλαδή μόνο έτσι βλέπεις. Όχι αγωνιστικά ότι μπορεί να πάρει κάτι. Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά άμα παρουσιάσει ένα πρόσωπο όπως παρουσίασε τώρα που είχε βγάλει ένα κόμπλεξ τώρα τελευταία. Αν το παίρνει το κύπελο, ειδικά με αυτόν τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, που τι έκανε ο Παναθηναϊκός, ένα μάτι έπαιξε. Το μυστικό του ΠΑΟΚ για μένα είναι η πλάγι μπακ σε τι φόρμα θα είναι στο κύπελο και ποιος θα παίξει φόρ. Αυτοί είναι οι μπελάδες του Ίβιτς. Μπελάδες μεγάλοι. Γιατί θα πρέπει να διαχειριστεί όλη την ομάδα να την κάνει καλή χημεία για να αλλάξει φόρ. Με Κλάους εγώ δεν πήγαινα, ούτε με τον Κουλούρη. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Εσύ είπες δύο και δύο ερωτήσεις, έχεις κάνει τρεις. Περιμένω και περιμένω και πόσοι άλλες γραμμές. Τοποθέτηση ήταν. Απλά θέλω τώρα να κάνω μια ερώτηση να μου σχολιάσει εντάχει. Επειδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα αμυντικά της ΑΕΚ και οι τρεις. Θέλω να μου κάνει μια σχόλιο για την αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω κανένα τοποθέτηση κόκκινη σε σένα για το θέμα που είπες την Τρίτη. Που άκουσα να λες ότι η σφαγή του ατρομήτου ήταν μια κακή διαιτησία. Δεν ήταν σφαγή του ατρομήτου. Ήταν κακή διαιτησία γιατί η κόκκινη. Το εξήγησα, ρε φίλε. Μην πάλι θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε. Προηγήθηκε τη ΑΕΚ τον κολ. Και μετά φυσικά τον κολ του Ατρομήτου. Πάμε παρακάτω. Φτάνει στον επόμενο. Επόμενο. Φτάνει. Εντάξει, τι γίνεται. Ο χρόνο είναι περιορισμένο. Σωστό. Καλημέρα. Ναι. Ταχύτητα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώ τον. Πρώτη φορά σα παίρνω παιδιά τηλέφωνο. Έλα, δεν άκουγα για την εκπομπή για να πω την αλήθεια. Πε εσύ αυτό που θέλει. Δεν πειράζει. Δεν άκουγα τακτικά ραδιόφωνο. Δεν πειράζει. Είπες κάτι για το. Ανέφερε στον νόμο του Αναστασιάδη ότι μόνο αυτό στην Αθήνα. Μόνο Αναστασιάδη και έβγαλε όντως, τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό ακριβώς ισχύει, αδερφέ μου. Εγώ είμαι 53 χρονών ΠΑΟΚτσής και έχω δει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, από το 72, το πρώτο κύπελο που ακόμα είχε. Και, μπράβο, ακόμα και σε ήττες του ΠΑΟΚ, ο Αναστασιάδης, δεν έβγαζε ο ΠΑΟΚ επαρχιωτήλα. Αυτό ακριβώς. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Θα θυμηθώ και το τελευταίο κύπελλο που πήρε ο Αναστασιάδης που είχε αποκλείσει κατά σειρά Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ναι. ΑΕΚ, Ολυμπιακό ναι, ΑΕΚ. Δυο τους είχε αποκλείσει. Μέσα έξω τους είχε πάρει όλους και έδειξε τον Άρη στο τελικό 1-0. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να πω και είναι και ο μοναδικός προπονητής που προσπάθησε να αποβάλει αυτή τη μύρλα και την κακομεριά του ΠΑΟΚΤΣΙ. Που αυτή είναι η κακομεριά και το κόμπλεξ της Αθήνας και όλα αυτά.
Ναι. Κατά πολύ μεγάλο βαθμό τροφοδοτούνται από τις εφημερίδες Θεσσαλονίκης και από κάποιους παραγωγούς ραδιοφώνων. Ναι, είναι άλοθη, ωραίο. Όχι ότι δεν έτσι υπάρχει, ακριβώς, αλλά χρησιμοποιείται και σαν άλοθη για να κρυφτούν αδυναμίες. Να είναι συνδυασμός. Τώρα, όσον αφορά, παιδιά, ναι, για την κλήρωση, είναι για μένα είναι δύσκολη κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καθοδική τροχιά, όπως τον βλέπω. Δεν θα προτιμούσες Ολυμπιακό και εσύ? Γενικά λύνεις. Κοίταξε, όποιος και να ήταν αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πατάει καλά, ο φίλος. Αν και είμαι ΠΑΟΚτσής, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα αποκριθεί ο ΠΑΟΚ. Να σε καλά. Για χαρά. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ναι, συμφωνεί για το κομπλεξάριστο του ΠΑΟΚ του Αναστασιάδη στην Αθήνα. Τον κομπλεξάριστο ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Έλα, Κωστή Μαγκός, Γρηγόρη Μαγκός. Ναι, 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 ναι. Μια προειδοποίηση λίγο και θέλω να την εκλάβετε και ως λαϊκό αίρεσμα. Έτσι, μπράβο, πάμε. Λοιπόν, ναι, στην αργή, αφιερώνω στην αργή πόλη της Θεσσαλονίκης το εξής. Τέρμα, το ΠΑΟΚ Πόντιος και Πασοξής. Ναι. Τους προειδοποιώ ότι τελείωσε και κάτι όνειρα που κάνανε περί μεγάλης επιχειρηματικότητας και τα τι αυτά, κοίτα μην κυνηγάνε κόσμο στα σύνορα για να τον φέρουν πίσω. Θα πέσει βαρύ κλάμα. Προειδοποιώ. Προειδοποιώ, γιατί είναι στον καιρό τους, πώς λέμε τώρα. Είναι θα μούρφεις εσύ, τώρα είσαι έτοιμος εσύ. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Να τελειώνουν λίγο και ας ξεκινήσουν από τώρα. Επειδή τον αγαπάνε πολύ. Ας ξεκινήσουν από τώρα και ήταν και καλός άνθρωπος. Πώς τον Κατσατζίδης, να τον βάλουν λίγο τον Κατσατζίδη για να τους πάρει και λίγο το κλάμα, Κορόμιλο. Σας ευχαριστώ στην πιο όμορφη παρέα. Να είσαι γερός. Παρακαλώ. Σταμάτα. Έλα, φίλε. Ναι, ναι. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά. Έτσι κάνεις εκπομπή με το πόδι πάνω στο τραπέζι, εσύ. Έλα. Κάτσε βρώμη και εκεί. Έχεις περπατήσει 5 χιλιόμετρα. Λέγε, ρε φίλε. Ναι. Καλησπέρα, ΠΑΟΚτσής είμαι. Καλώς τώρα. Και εμείς τη φταίμε, ρε. Ήθελα να πω ότι θεωρώ λόγω φόρμα στο και απουσιών της ομάδας του ΠΑΟΚ και τεφορμαρίσματος πρώτο φαβορεί τον Παναθηναϊκό τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το timing αυτό, ναι. Το timing αυτό, ναι. Τώρα επειδή είναι δύο παιχνίδια νοκάουτ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά τώρα έτσι... Αυτό με φόρμα, το center forward και τους back, πώς το βλέπεις σαν ανάλυση? Κοίταξε να δεις. Τώρα έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, όταν φουλάρουν τα μπακ από πίσω και γεμίζει η περιοχή με τους άλλους ποδοσφαιριστές, με τα χαφ, με και τα λοιπά, τα επιθετικά και... Είναι αλλιώς, σίγουρο, είναι βαρόμετρο. Είναι βαρόμετρο, ειδικά ο Μάτος που θα κάνει και την μπούκα. Εντάξει, ο Τζάλμα εμένα δεν μου κάνει, είναι χαμάς. Ο Τζάλμα είναι στο πλοίο, γιάρο, τρύπα από κάτω, ναι, ναι. Ζουμ. Ναι. Πόσα παίρνει, 700-800, είναι όσα χαμάς που δεν μας κάνει. Κι άλλο στην κουβάλα, και ο Κίτσιο να το βάλει θα την κουβαλήσει την μπάλα, θα βρει ένα, θα πέσει επάνω του, θα του βάρει και τελείωσε. Δεν βλέπω κάτι εγώ, δηλαδή. Ενώ εκείνο το γκολ που έκανε τότε στον Άγια και έτσι μας έκανε λίγο ένα κλικ, δεν είδαμε κάτι. Αντίθετα, ας πούμε, με τον Βραζιλιάνο που ήρθε από την άλλη πλευρά, που είναι μπουκαδόρος, έχει θράσος, δεν φοβάται. Τέλος πάντων, για την κλήρωση λέω τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, φοβορεί, έχω τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ δεν μου... Νομίζω ότι είναι... Μέχρι ένα σημείο τώρα, αν τη βρει πάνω σαν τον Παναθηναϊκό. Πιστεύεις δηλαδή ότι την ΑΕΚ ο προπονητής της την ξεζούμισε? Της πήρε όχι, ό,τι... Ναι. Όχι. Απλά ότι ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Αυτό ρε, λέω. Ξεζούμισε. Ναι, τους πήρε τα σωθικά. Μπορεί να είναι σε φόρμα, Κώστα. Μπορεί να είναι λίγα παιχνίδια ακόμα σε φόρμα, ας πούμε. Όχι ότι τελείωσε το παραμύθι. Ξεζούμισε. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ξεκινάει το φορμάρισμα, αν αυτό εννοείς. Ή άλλο λάθος κατάλαβα εγώ. Ναι. Okay. Όχι, αυτό. Και όσον αφορά τώρα για το πώς είδε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, και ενώ έχει και ήττα στην Τούμπα και ήττα μέσα στο ΆΚΑ και ήττα μέσα στη Λεωφόρο, το πώς το είδε το παιχνίδι και το πώς τον είχε, έχει διαφορά, Κώστα, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από όλα τα άλλα παιχνίδια, και άμα βρει ο ένας τον άλλον να μπόσκο δεν το σκίσουνε. Δεν είναι όπως το βλέπουμε εμείς και όπως το βλέπουν οι άλλοι. Εμείς είμαστε επαρχιακές ομάδες. Κατάλαβες. Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά. Επαρχιακές ομάδες. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Πέρα. Έλα. Λοιπόν, ο Αντωνιάδης έλεγε την Παρασκευή ότι ο ΠΑΟΚ, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανιόνιος θα είναι φιλικό. Τώρα πώς βλέπει, επειδή νίκησε ο ΠΑΟΚ, τον βοήθησε η διαιτησία τώρα, έτσι. Τον βοήθησε, λες.
Επειδή νίκησε, όχι, επειδή νίκησε ο ΠΑΟΚ, το βοήθησε η διαιτησία. Έτσι λέει αυτός. Εσύ τι λες. Αφού είναι φιλικό το παιχνίδι. Πώς το διο, τον. Είπε αυτό, ναι, αντιφάση. Εσύ τι λες, τον βοήθησε η διαιτησία τον ΠΑΟΚ. Δεν τον βοήθησε γιατί άκουσε το Βασιλάκι, αυτά ήταν οριακά. Ο σάιτ ήταν λίγο εκτεθειμένη η επιθετική του Πανιωνίου και γι' αυτό ο διαιτητής είχε το δικαίωμα να σφυρίξει ο σάιτ. Πόσο βλέπετε ο σάιτ ήταν. Μετά η κάρτα, η δεύτερη δεν ήταν κίτρινη κάρτα κανονική. Μα είναι ηλίθιος που κάνει κάρτα στον Κλάους αυτός. Αυτός λόγω νοητικής κατάστασης πρέπει να πλένει τα ρούχα στη Νέα Σμύρνη μια εβδομάδα. Γιατί κάνει φάουλ στον Κλάους με γυρισμένο τον Κλάους στην πλάτη και του παίρνει κάρτα. Και η δεύτερη ήταν κίτρινη κάρτα. Ήταν. Δεν ήταν η δεύτερη. Ήταν, πώς δεν ήταν. Τότε άμα δεν ήταν δίκαιη η αποβολή. Άμα τη χάριζε, θα λέγαμε δεν την έχει. Τι μου λέει ο Αντωνιάδης ότι ήταν. Ο Αντωνιάδης βλέπει τον ΠΑΟΚ Κυπελούχο και. Δεν φίλε. Δεν έχει δικαίωμα να πει κάποιος τη γνώμη του. Εσύ αντιπαρήγεσαι με κάποια δικά σου επιχείρημα. Αυτός δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί. Φυσικά. Λοιπόν. Αν δεν είστε μαζί. Καλά κάνεις και τα λες. Ψέματα λέει, ψέματα. Λοιπόν, τον κατηγορείς ως ψεύτη δηλαδή. Ναι, ψεύτης είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό και η χειρονομία του Πέλγα, ξέρετε σε ποιον απευθυνόταν. Για να ακούσουμε. Απευθυνόταν. Σε ποιον. Στον Αντωνιά απευθυνόταν. Παρακαλώ. Καλέ τι να. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Ολυμπιακός είμαι. Καλά κάνεις ρε φίλε. Πρόβλημά σου είναι μετά τις σύντες. Λέγε. Πρόβλημά μου. Καλά. Είσαι αγνώμων. Βλέπω παιδιά. Είσαι αγνώμων. Για την κλήρωση μιλάμε τώρα. Ναι. Το ότι ο Αλέφαντος είπε αγνώμονα γιατί κάνεις κριτική στο Μαρινάκι. Τι το απαντάς του παππού. Ναι, δίκιο έχει ο παππούς. Δίκιο έχει ο παππούς. Δίκιο έχει ο παππούς. Ωραίος. Δηλαδή με ένα στραβοπάτημα αρχίσαν τώρα. Όλοι. Α, εσύ είσαι από την άλλη μεριά. Είσαι με τον Αλέφαντο τη μεριά. Ναι. Ρε παιδιά, εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, εγώ θέλω μπάλα να βλέπω. Δεν όχι ρε παιδί μου, τι λες το Μαρινάκι, μας ξεπούλησες όλη την ομάδα, σερνόμαστε κτλ. Σερνόμαστε, Μαρινάκι τι θα κάνει, δεν θα ξεπουλήσει. Α, το θεωρείς δηλαδή, δεν το κατηγορείς εσύ. Όχι, δεν το κατηγορώ. Εντάξει, ό,τι θες. Απλά λέω ότι τελικώ βλέπω ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και εγώ θα ήθελα να δω. Με φαβορεί το ΠΑΟΚ άμα παίξει ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Ψασμένο για τίτλο. Τον υπολογίζεις τον ΠΑΟΚ πιο πολύ με τον Πρίγιοβιτς, έτσι. Φυσικά. Δεν μου λες, αφού μιλάμε για μπάλα τελευταίο και πάμε σε διάλειμμα. Εάν έβλεπες τον ΠΑΟΚ με δεκάρι τον Ουάρντα, δεύτερο σέντερφορ τον Ενρίκε, με σέντερφορ τον Μπέλκα ή τον πώς το λένε αυτό από την Κατερίνη το παιδί. Το Μιστακίδη. Και πίσω να έχει Σαχόφ, Κάνιας, Τσίμηρο, τρεις. Και full back θα τον υπολόγιζες τον ΠΑΟΚ πιο πολύ από ότι με τον Κλάους. Πώς θα το αισθανόσουν. Εννοείται. Δηλαδή εγώ σαν Ολυμπιακός λες, τον Κλάους δεν κινδυνεύω. Ενώ με τους άλλους δυο... Εγώ σαν Ολυμπιακός θέλω τον Κλάους μπροστά. Εσύ, μπας, κατανοητό. Να γνώμη πως σκέφτονται και αντίπαλοι έτσι. Να είσαι καλά φίλε. Okay, boy. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Ναι. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Τώρα είναι η στιγμή να ζήσεις την πιο συναρπαστική εμπειρία που είχες ποτέ.
EA Class, το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Mercedes-Benz, σε περιμένει τώρα στη Νέα Ιωαννίδη ΑΕΔΕ. Έτοιμο παράδοτη, με όφελος από 3.400 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, σέρβις και μόμπιλο, με Welcome Freedom και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ελάτε τώρα στη Νέα Ιωαννίδη ΑΕΔΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, στην Πηλαία, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και στη Σύνδο, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Mercedes-Benz, the best or nothing. Μαρία, ο Πάνος κάτι θέλει να σε ρωτήσει, λέει, να σε ρωτήσει κάτι. Έλα, γιαγιά. Έλα, Πάνο μου. Μήπως ξέρεις ποιο είναι καλό λάπτοπ για open world single player RPG gaming? Ποιο? Λάπτοπ λέω. Ποιο είναι καλό για open world single player RPG gaming? Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να μου πει. Για πες τη μαμά να μου πει και θα σου πω. Οι άνθρωποι που μπορείς να εμπιστευτείς στην τεχνολογία είναι οι Tech Experts του Γερμανού. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Γερμανός για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις το λάπτοπ που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σου. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά σε δύο κληρώσεις. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9215-776. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Nuova Concessionaria Ufficiale Fiat Fiat Professional Salonico. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή. 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο παμπλής.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310 900 360. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Άστο λίγο. Βάλε και το, με τον Τζανετάκο να χορεύει εκεί. Τι να μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τα ακούω στο αμάξι και τα λοιπά. Να μ' αρέσει να τα ακούω σε αθλητική εκπομπή, δεν μ' αρέσει. Όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ που είμαι ακροατής πολλών ραδιοφωνικών σταθμών όταν είμαι στα αμάξι. Όταν ακούω, ειδικά αυτή την ΕΡΑ σπορ, έχει κανένα μάτς και αφήνουν κανένα τρίλεπτο τη μουσική, το τι μπινελίκι τρώνε, σαν πελάτη σου μιλάω. Τρίλεπτο ήταν αυτό. Φρρ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 ρ
Το ένα λεπτό είναι τρία λεπτά. Τρία. Τέλειωνε. Ο άλλος που περιμένει σου ρίχνει πινελίκι. Σου λέει άντε χοντρέ. Σουτάει Εσκιάδη Παροδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με 5 χρόνια εγγύηση για το I2N με κινητήρα βενζίνης 1200 κυβικά. Με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Όταν λέμε εντελώς, εντελώς δωρεάν. Και με όλα αυτά να τα πιστοποιείτε στο 2310-596-596 ή στο 596-690 και μπορείτε να το κάνετε και test drive, να το δείτε από κοντά, να το γουστάρετε για ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο της κατηγορίας του. Λοιπόν, τα 390 δικά σας, αλφα μητρία κενό, αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε στο κόμμο, ένας λείπει μόνο. Παρακαλώ. Ήρθε ο κόμμο. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, πολύχρονος. Την καλησπέρα μου, να είστε καλά. Στα γλυψίματα. Σε πήρε τηλέφωνο εκτός αέρα. Και γιατί να σου πω εσένα να με πήρε ή δεν με πήρε. Γιατί δεν σε πήρε. Πού να ξοδέψει από την Πόνταφον που είναι, Κοσμοτέ, που είναι. Τον πήρα εγώ για να μου πει χρόνια πολλά. Εσένα το κατάλαβα, φυσικά. Πόσα τηλέφωνα έχεις πάρει ρε, από το που λες, Εγώ έχω 700 λεπτά χρόνο. Δεν σου είπα πόσα έχει. Την τελευταία φορά, έκανε αναπάντητη στο εκάβρε. Άσε, είναι κόκκινε. Πάμε να βάλουμε Βερεσέλε, να βάλουμε ανταποδοτική διαφήμιση στο ραδιόφωνο των πλούσιων ανδρώνων. Άστα. Ταβέρνα λοιπόν. Να πάμε να τη βάλουμε στο. Εσύ σε μένα για λεφτά δεν μπορεί. Ειδικά σε ένα για λεφτά. Άσε. Δεν μπορεί. Το κουβαρντά κάτω που δεν άλλο. Δεν μπορεί να μιλά, δεν δικαιούσε. Άσε, κουβαρντά. Λέγε, φίλε. Άντε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο χορτάρι. Καταρχήν στόχος του ΠΑΟΚ, θέση στα play-off και κύπελο, έτσι. Έτσι. Στην περίπτωση του κυπέλου που κληρωθήκαμε τώρα με τον Παναθηναϊκό, ναι. Θέλω να μου πεις, εάν παίξει με άμυνα, Μάτος Λέω Βατσάκρα. Σωστά. Ναι. Λογικά αυτά θα είναι τα άκρα του. Το δίδυμο στην άμυνα είναι ένα θεματάκι. Εγώ το Βαρέλα θα τον είχα στον πάγκο. Πρέπει να παίξει Μαλεζάς με κάποιον άλλο κοντό γρήγορο. Με τον Κρέσπο. Θες να σου πω κάτι άλλο. Αμέ. Τι θα έβαζα. Το Σάκο θα έβαζα. Σου φάνη παράξενο. Τον Μπούγκουρα, φίλε. Τον Μπούγκουρα. Ναι. Για χαμηλά. Χαμηλά, ναι. Με την μπάλα στα πόδια είναι άπειρος. Είναι καλός χαμηλά, ναι. Αλλά είναι γρήγορος. Για τα ψηλά έχω το Μαλεζά. Πέρυσι τέτοιο ρίσκο. Αν τον κατευθύνει σωστά και το δουλέψουν, ναι. Ναι, δε. Τον Μπούγκουρα αν το δούλευε. Δύο-τρία μάτς να τον δει. Αυτό, μπράβο. Αυτό, δύο-τρία μάτς που μπορεί να το κάνει. Μεγάλο ρίσκο. Παίζει το κεφάλι σου. Ναι. Δοκάρι και μέσα μάγκα, δοκάρι και έξω μακάκα. Εντάξει, δεν παίρνει τέτοιο ρίσκο. Δεν το παίρνει, άρα βάζει λοιπόν Μαλεζά Κρέσπο. Και να αφήσει το Βαρέλα ένα 200 μεταγραφή για την εταιρεία, θα σου πει ο άλλο. Και επειδή είναι ένα 200. Αφήσω, ναι. Για την εταιρεία είναι ένα 200. Αν θέλω να κάνω καριέρα, θα τον αφήσω. Για την εταιρεία είναι και ένα 200. Ο Πορτογάλο που έχει πάρει ο Ολυμπιακό μπορεί να κάνει 2 εκατομμύρια, αλλά είναι για κλάμα. Κόκκινο, όταν ήρθε σε σύγκρουση με άτομα που είχε εδώ ένα 200 αντίπαλο, εσωτερική διαμάχη, κόλωσε. Με μία διαφορά, Κωστή. Τα λεφτά μετράνε, αυτό λέω. Με μία διαφορά. Φέρνει, τι φέρνει. Μη μιλάς. Κάνε μου. Πότε κόλωσα, ρε, για πες. Στον αέρα θα σε πω. Ναι. Ρε, σοβαρευτείτε λίγο. Όταν κοντραρίστηκες με την διαφημίστρια, δεν είχες εδώ χάσει 10 κιλά από το φόβο σου. Που είπε ή εγώ ή αυτός. Και χέστηκες πάνω σου. Και τι έγινε. Τι έγινε. Τι έγινε. Εγώ είμαι εδώ. Ζήτησε συγγνώμη. Εγώ είμαι εδώ. Λέγε ρε φίλε, άστον τώρα τα ιστορικά. Πόσο αδερφή μπορεί να σου πει. Ό,τι ψέματα θες. Για πάμε λοιπόν. Που λες που δεν τα μετράς τα ραδιακόπια. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο που λες. Για αφού λες πες το. Και που να σου πει τη βλακία θα κατεβάσει. Γρηγορή. Συγγνώμη. Τρία λεπτά για να μιλήσουμε και να κλείσω. Λοιπόν. Λέει πες το για μετά. Με μια διαφορά το 1-200 που λες Βαρέλα Κωστή. Ο Ίβιτς είναι Σέρβος. Ο Ίβιτς είναι Σέρβος και η εταιρεία είναι εταιρεία. Δεν είναι από την Τρίπολη. Ναι. Η εταιρεία είναι τον εταιρεία. Ενδιαφέρει να κάνει καριέρα. Και από ό,τι φαίνεται. Εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Καλά. Και δεν υπολογίζει για κάτι άλλο. Αυτό είναι το ένα. Πάμε λοιπόν μεσαία γραμμή. Ναι. Σάκοφ Κάνιας Τσίμιροτ. Σάκοφ Κάνιας Τσίμιροτ. Αμυντικότατο και με μπόι. Μπράβο. Μπροστά βάζει ο Άρτα. Ναι, βάζει. Και μπροστά Μιστακίδη Πέλκα, το Μιστακίδη μπροστά τον Πέλκα ακριβώς από πίσω του. Τρως τον Ενρίκε τώρα. Τον Ενρίκε θα τον βάλω αλλαγή, φίλε. Πολύ ωραία μιλάς. Μ' αρέσει. 4-4-2 σε ρόμβο που είναι το όνειρο του Ήβιτς να παίξει, το παίζει. Εμένα μ' αρέσει ο ρόμβος αμυντικογενής, αλλά φυλάτο λέω Βατσμάτος, τους φορμάρω για το κύπελο. Συμφωνείς αυτό. Μόνο για το κύπελο. Μόνο, ναι. Και θέλει να πάρει και ανάσες κάποιος από τους πλάγιους τους μεσαίους χαρίσεις. Ναι. Το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Για να έχω το κύπελο.
Από εκεί και πέρα έχει και ένα πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ που δεν το έχουμε πει. Για να το ακούσουμε. Παίζει δύο παιχνίδια. Παίζει μάλλον και ένα παιχνίδι στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό πλην κυπέλου. Που μπορεί να δοκιμάσει πράγματα, να δει που πονάει πραγματικά ο Παναθηναϊκός. Α, να κάνει εκεί δηλαδή. Φυσικά. Εμένα ο Παναθηναϊκός δεν μου άρεσε Κώστα με τον Ολυμπιακό που τον είδα. Συμφωνείς με Αλέφαντο δηλαδή. Όχι, δεν μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Και θα σου πω γιατί. Γιατί. Φυσιολογικά εργονομικά. Ναι, ναι. Δεν γίνεται μια ομάδα η οποία έχει κάνει κακή προετοιμασία και φαίνεται. Παναθηναϊκός όποιος ήθελε να τον κερδίσει έπαιζε αμυντικά μέχρι το 60-65. Και μετά όπου τον έβρισκε τον πελέκαγε. Πλην ο Ζουνίδη. Γιατί ο Ζουνίδης τι τους έκανε, γυμναστική. Και αν εγώ σου λέω έχει πάρει τον καλύτερο γυμναστή του κόσμου. Ο Ζουνίδης τους έφτιαξε πολύ καλά την. Πώς θα αλλάξεις το πιάσιμο στους μύες, τις κράμπες, τις θλάσεις. Γιατί κάποτε λέγαμε για θλάσεις στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι θλάσεις έχει να φάει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός, αν συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό. Είδες εξοντοτικό ρυθμό για 90 λεπτά με Ολυμπιακό. Και κάτι σου έκανε κλικ. Θα τα πούμε. Είδα ότι κάποια στιγμή είχε κενά στην απόδοσή του Παναθηναϊκός και από την αρχή, από το 30, λίγο πριν το ημίχρονο. Κούρασε κενά όμως. Όχι παικτικά. Σε box to box δηλαδή, σε τρεξίματα, σε σπρινταρίσματα μπορεί να πηγαίνουν πρώτοι στην μπάλα, αλλά πιο πολύ διαβάζαν το μάτς παρά ήταν φυσιο. Πώς να το πω. Αθλητικά αυτά που κάνανε. Δεν ήταν αθλητικό το παιχνίδι τους. Ήταν διαβάσματος. Τον είχαν διαβάσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός είναι σε χειρότερη φυσική κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Σωστό. Και κουρασμένος την Πέμπτη. Να είσαι πολύ, καλά. Πολύ, πολύ. Και παίζει και η ψυχολογία πάρα πολύ ρόλο. Έτσι. Και από τη μία παλιά στην άλλη. Τα πρώτα του 10 μέτρα ήταν. Άθλια. Άθλια. Ναι. Να είσαι καλά, Κώστα. Τελευταίο και κλείνω. Σωστό. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Στην πρώτη γκέλα που θα κάνει, έχασε τη χρονιά. Από εκεί και πέρα, με αυτή την ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ και αν γυρίσει και ο Πρίγιοβιτς, πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει το κύπελλο. Αν γυρίσει. Μάλιστα. Το τελευταίο, ο κύριος Φεν ΠΑΟΚ που λέει είναι τι ομάδα? ΑΕΠ Ηρακλής. Ηρακλής. Αποκλείεται, ρε. Γιατί? Γιατί δεν έχω ακούσει να μιλάει για Ηρακλή ποτέ. Φύγε ρε αλήτη. Καλό απόγευμα. Χρόνια σου πολλά και πάλι. Γιατί άκουσες κανένα Ηρακλειδέα να βγαίνει. Το πήραν απόφαση. Παρακαλώ. Έλα. Γεια σας. Καλώς. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε. Πρώτα σε εσένα κύριε Ραπτόπουλε. Μπορώ να μην μιλήσω ποδοσφαιρικά λιγάκι. Μισό λεπτό και μετά θα μιλήσω με τον κύριο Κόκκινο. Μάλιστα. Ποδοσφαιρικά θα μιλήσετε με τον κύριο Κόκκινο βεβαίως. Όχι, ούτε ποδοσφαιρικά. Καθόλου. Λοιπόν. Καταρχήν είμαι πανεπιστημιακής μορφώσεως. Μπορώ να κάνω μια πρόσκληση μέσω εσάς για ένα φίλο σας. Να κάνετε ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Λοιπόν, όποτε θα έρθει ο Γκασταρμπάιντερ, ο αντιπρόσωπος του Ηρακλή από το Μόναχο εδώ στην Θεσσαλονίκη, να μας το πει ότι έρχομαι και ήρθα. Με πήρε 1,5 χρόνο για να μάθω ποιος είναι. Τώρα πιστεύω να μ' ακούει. Λοιπόν, εάν δεν έχει λεφτά, γιατί έχω μάθει ότι είναι σκυλοπατήρης, εγώ λέγομαι Πταλοφίτης, σαν ψευδόνυμο. Ναι. Λοιπόν, όποτε θέλει, θα πάρει τηλέφωνο και θα τον στείλω τα λεφτά πρώτη θέση στο αεροπλάνο. Αλλά όταν θα έρθει εδώ, σαν άνθρωπος που είμαι πανεπιστημιακής μορφώσεως και επειδή είναι από το Βαρδάρι, λέει ας πούμε, εγώ θα τον κεράσω ένα καφέ επί της οδού Ειρήνης. Μέσα εκεί. Έναν καφέ τον άνθρωπο να συζητήσουμε από κοντά. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Όταν θα έρθει εδώ όμως θα πει ήρθα. Εγώ που βρίζω συνέχεια τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη χρόνια ολόκληρα. Σας λέω, με πήρε 1,5 χρόνο. Αλλά επειδή είμαι πανεπιστημιακής μορφώσεως, εντάξει δεν μπορώ. Ποια σχολή τελειώσατε? Μισό λεπτό. Και σε ένα κύριο Κόκκινε, ναι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Πέρασαν 3 μήνες. Ναι. Και περιμένω να πει στα ντοκουμέντα ότι ο Σαββίδης είναι πίσω από τον Ηρακλή. Περιμένω τρίτος μήνας είναι. Εγώ να και πω σε πληροφορώ, αν δεν βγάλεις αυτά που είπες, ναι. Ότι ο Σαββίδης είναι, να πιστούμε κι εμείς ότι είναι ο Σαββίδης πίσω από τον Ηρακλή, ναι. Ναι, σε πληροφορώ θα σε κάνω τεστ παπ στα βυζιά σου. Εσύ από τα Λοφίτη, πίνεις που πίνεις,
Μη σε πίνει, ρε γαμότο. Είναι κρίμα. Έχει κάνει τεστ παπ. Μη πίνει, ρε. Είναι κρίμα. Κρίμα είναι. Έχει κάνει τεστ και μπαπ. Απίστευτο. Τι τον άνθρωπο. Τι είναι και πανεπιστημιακή. Να έχει υπόψη. Ναι. Τεστ παπ. Και λέει επειδή. Επειδή, ναι, ρε φίλε. Πάμε γραμμή, ρε. Παλιά άνθρωπε. Καλημέρα. Και λέει επειδή. Τεστ παπ. Λέγε. Τ' άκουσε το πανεπιστήμιο και αυτοκτόνησε μόνο του. Έπεσε το πανεπιστήμιο. Πάμε, ρε φίλε. Έκανε σεισμό μόνο του. Ναι. Σους. Ναι. 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 Καλησπέρα, ωραίο αυτό με το κεμπάπ. Τεστ κεμπάπ έχει κάνει. Καλό, έγραψε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Πήρα να πω γιατί βγήκανε κάτι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, ορεξάτη και καλή και ωραίοι. Ναι. Outsider είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα φανεί στον ΟΠΑΠ στις αποδόσεις. Σωστό, σωστό. Τα λεφτά μιλάνε, έχεις δίκιο. Τα λεφτά μιλάνε. Σωστό. Σωστό, όμως η revanche είναι απάνω. Είναι απάνω, ναι. Μπράβο. Έτσι. Και η ομάδα και με τον Ζουνίδη εκτός έδρας τι έχει κάνει. Εκτός έδρας ζορίζεται. Τι ζορίζεται, δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι. Σωστά. Ήταν, ναι. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε. Από θέμα φυσικής κατάστασης, ναι. Ποιος είναι πιο καλός, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μια βιολογική πτώση. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή πριν δύο μήνες, αν μου έκανες αυτή την ερώτηση, δεν θα μου την έκανες καν. Ναι. Τώρα μου την κάνεις. Αυτό λέει κάτι. Σου απαντώ εγώ τώρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τους είδες τους δικούς μας, τους μαύρους, δεξιά και αριστερά, πώς παίζανε τα τελευταία 30 λεπτά στο ντέρμπι. Ο μαύρος για να πάει να κάνει κόρνερ τον έπαιρνε 5 λεπτά. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω. Ναι. Οπότε η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή και οι δύο ξέρουν τα χαλιά τους, οι προπονητές, ναι. Ποιος είναι πιο έξυπνος προπονητής να το καλύψει αυτά τα κενά. Ο Ζουνίδης που έπαιξε απίστευτα όλα του τα ατού με τους ακατανόμαστους ή ο Ίβιτς. Γιατί ο Ίβιτς δεν έχει σεντερφόρ τώρα. Ο Ίβιτς δεν είναι μόνο ότι δεν έχει σεντερφόρ. Απέναντι στον Πανιόνιο έπαιξε με χαφ περισσότερο μέσα στην Τούμπα, πιο αμυντικά από τον Πανιόνιο. Αυτό, ναι, αλλά φάσεις έκανε. Αυτό λέει κάτι για την βιολογική φόρμα των παιχτών του ΠΑΟΚ. Το ότι εγώ σαν ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με τον Πανιόνιο έβαλα τρία χαφ και τέταρτο τον Μπίζεσβαρ, ενώ αυτός είχε δύο και τρίτο τον Μασούντ. Ναι, αν της τον είδες στον δρόμο, ποτέ, και του κάνεις αυτή την ερώτηση, να δω αν θα κουνήσει τα χείλια του να σου πει. Έξυπνος είναι ο Ίβιτς. Είδε κάτι και το έκανε. Είδε κάτι και το έκανε ο Ίβιτς. Ωραία. Κάτι είδε που τον τρόμαξε. Πολύ ωραία. Τον σεβάστηκε τον Πανιόνιο ο Ίβιτς με αυτή την κίνηση που έκανε. Ναι, όπου σημαίνει ότι σκαμπάζει, το δουλεύει το κεφαλάκι. Φυσικά σκαμπάζει. Δεν τον έχουμε του πεταματού τον Ίβιτς. Φίλε. Φυσικά. Μια χαρά προπονητής. Μια χαρά προπονητής από αυτή τη στιγμή για μένα προπονητής με όλη τη σημασία της λέξης είναι μόνο της ΑΕΚ, ο Χιμένεθ. Βεβαίως. Οι άλλοι είναι κολαπτόμενοι. Βεβαίως, είναι ο καλύτερος. Ωραία. Ποιος είπε όχι, ρε φίλε. Έχουμε εδώ και 2-3 μήνες ρωτάει για τον Ζουνίδη και το είναι σε πρόοδο και τον τεστάρουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Ο Ζουνίδης, κοίταξε να δεις. Ο Ζουνίδης έχει δώσει δείγματα γραφής εδώ και πολλά χρόνια. Σε ομάδες μεγάλες. Αλλά. Όχι σε ομάδες μεγάλες. Το μεγάλες πώς το εννοείς. Με στόχους, 4-5 με μπάτζετ, με κόσμο, με ιστορία. Σε Ηρακλή έκατσε. Ο Ηρακλής είναι μικρή ομάδα, ρε. Για σένα. Για σένα. Τι έκανε ο Ηρακλής, αδερφέ, για πες. Κόλλο ομάδα είναι, μωρέ, τώρα ο Ηρακλής. Όχι. Ο Ηρακλής και η Πλατανιά και η Βέρεια τώρα, άσε με καημένε. Ο Ηρακλής έχει σχόλιο. Κόσμο απενεργοποιημένο, γιατί τα έκανε σαν τα μούτρα σου ο Ηρακλής. Χιλιάδες κόσμο. Ήτανε προπονητής πριν φτάσει η όλη κατάσταση εδώ. Τι έκανε, ήταν στον Ηρακλή προπονητή. Τι έκανε, μια μέτρια πορεία. Τι έκανε, μια καλή πορεία. Μα, για τον Ηρακλή πορεία αυτή η δουλειά μου. Την έσωσε, τι έκανε. Τι έκανε. Μέτρια πορεία έκανε. Έσωσε τον Ηρακλή, τι έκανε. Τον έσωσε. Τον έσωσε. Θρίαμβος είναι. Πολύ ωραία. Γιατί την κατέβασε την ομάδα την Κυριακή με τους άλλους μια χαρά, την έστησε ωραία. Τα τέλεια. Με διαφάνες δεκάρι, με άκρα γρήγορα με ταχύτητα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι κολαπτόμενος προπονητής. Όχι. Απαγορεύεται. Ωραίος, επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Δεν είναι κολαπτόμενος. Δεν λέγεται. Έχει βελτιώσει τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά ήταν μπάτε σκύλια, λέστε. Στην πλάτη, και τώρα τρώει γκολ με αίτηση πλούνο με 105. Τι να συζητάμε. Σωστό. Πάμε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Αδέρφια. Εσύ μας έλειπες. Αδέρφια, πες τον άλλον. Εσείς ψηφίζετε, Πασόκ. Αδέρφια. Λοιπόν. Αδέρφη, πες.
Εσύ, Γρηγόρη. Ναι. Τι πιστεύεις τώρα, αυτή η κλήρωση ήταν ευρωπαϊκή για τον ΠΑΟΚ? Πολύ. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός ήταν χειρότερη η κλήρωση από ήταν. Όχι, απλά δεν θέλεις Ολυμπιακό εδώ, το θέλεις τελικό. Πού? Ολυμπιακό θέλεις τελικό, όχι εδώ. Α, είσαι και στο τελικό θέλεις να είσαι. Εγώ ρε να θέλω. Κάτσε πρώτα να περάσουμε τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω τι είναι καλύτερο για σένα. Για μένα η κλήρωση δεν είναι την ευρωπαϊκή. Δεν ήθελα είμαι. Τον Ολυμπιακό. Εντάξει, okay. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι από πάνω, έχει καλύτερο προπονητή. Είναι και σε μια φόρμα. Το ότι δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι με Χιμένεθ λέει πολλά πράγματα. Α, μπράβο, είναι σε φόρμα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός της Κυριακής ραπ μ' ακούς. Μάλιστα. Άμα παίξει όπως έπαιξε με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ έτσι στα τρία παιχνίδια θα πάρει. Ο ΠΑΟΚ έχει τύχει να πάρει έστω και μια ισοπαλία. Αμέ. Α, καλά. Εδώ θα είμαστε από το Θεό και στο αυτού Θεού ταυτή. Έκλεισες. Όχι. Τι. Για σένα. Αμά, τίποτα καινούριο ρε κόσμο. Τίποτα καινούριο ρε κόσμο. Φύγε. Τα ίδια και τα ίδια. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Άντε. Ποιο είναι το καινούριο, τι να φωνάζουνε. Μητσοτάκι. Μιλά τίποτα άλλο. Με το φτάνει. Φτάνει. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Τι καραγκιό βουνά. Άντε. Πάντα και κάτι. Πάντα το. Και πάντα το και Παπανδρέο και τίποτα καινούριο να ακούσει ο ακροάτη. Το περιμένουμε στι 2 έρχεται στι 2 και καλημέρα. Είμαι στη μία έρχεται μία και πέντε. Κάθε καλά και 2,5 να έρθω, δεν σε πέφτει λόγο. Παίρνει το αφεντικό και λε Άρης ο Ραπτόπουλος. Αυτές τις ντροφιανίες τις κάνεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Αφήνω τα σπόρια. Είναι εδώ παίρνει ο Μανούσης, λέει, βγάζει φωτογραφία τα σπόρια. Δεν θα σχολιάζεις. Θέλετε κάτι κλωτσίες εσείς οι Πασοξίδες. Λέγε ρε φίλε. Ναι. Θα να δώσω μία. Τι να δώσεις μία ρε κόκκινη. 140 χτύπους καθιστός έχεις. Τι να δώσεις. Στο κάθε χέρι. Πάμε. 140 χτύπους το λεπτό έχεις καθιστός λέω. Τον έστειλε. Δηλαδή έχεις δει το. Περίμενε. Το πώς το λέγα. Το Μπένι Χιλ. Τι κρουρ, μην κάνεις. 140 το λεπτό, όντως. Και μόλις μου διάσει πρώτη φορά το χέρι σου. 140 το λεπτό. Μόλις μου διάσει το χέρι σου και ένα πόνο στην πλάτη, μην κουνηθείς. Για όλους τους γιατί είναι το πρώτο έφραγμα. Η ηλικία μας είναι. Ποιο χέρι? Το αριστερό. Και άμα είναι το δεξί. Το δεξί δεν είναι τίποτα. Εγκεφαλικό. Ναι, εγκεφαλικό το δεξί. Λέγε. Το κόσμο. Ναι! Λέγε, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ακούγομαι. Ναι, φίλε. Από Αθήνα Κώστας είμαι. Γεια σου, ρε φιλαράκι. ΑΕΚ. Άρα. Ποια περιοχή για να μάθουμε για εξήδες? Κάτω Πατήσια. Κοντά Πατήσια. Στα Φιλαδέλφια. Ωραίος. Μάλιστα. Γιατί λες τα Φιλαδέλφια και όχι στη Φιλαδέλφια, αν επιτρέπεις. Είναι ορολογία, ας πούμε. Στα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια. Ωραία. Το κύπελο θα πάει στην ΑΕΚ. Γιατί? Αυτό θέλεις. Το πήρες πέρσι, ρε φίλε. Φτάνει. Το πήραμε πέρσι, θα το πάρουμε και φέτος. Ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Ο Πάο θα βγει Champions League. Ναι. Ο Πανία το βγάλανε UEFA γιατί πέρσι το πήρε τα Γιάννενα. Τα βρήκανε τα παιδιά, αυτό μας λες. Δεν μου λες τώρα. Η ΑΕΚ στην ιστορία της, αυτό δεν το ξέρω, το ρωτάω. Πήρε ποτέ έχει πάρει ποτέ δύο συνεχόμενα κύπελα? Δεν θυμάμαι τώρα, ας πούμε, αλήθεια. Γιατί ήταν την πιο προσβάσιμη περίοδο να το πάρει τον 77-78-78-79 και το έχασες από τον Πανιόνιο του Μάρκοβιτς. Δεν ξέρω. Δεν λέει όμως με, τότε με Αναστόπουλο η ΑΕΚ με... Δεν θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, δεν λέει τι είχε. Είχε ένα φελό προπονητή, τον Αντρέα Σταματιάδη, που έβαλε τον Αρδίζογλου αριστερό μπακ. Άστα. Τα ξέρουμε τα έργα. Είχε φελό προπονητή. Ο Φάντροκ είχε φύγει. Πάμε, συνέχισε. Αυτό ήθελα, δεν είχαμε κάτι άλλο. Μεγάλος Φάντροκ. Καλά, ρε φίλε, συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Πες. Γιατί δεν ακούσα αυτήν την ραδιόφωνη και ακούσα εμάς φελούς. Σας πάω πάρα πολύ. Μη του κάνεις κοπλιμέντο. Στο λέει για να ακούσει κοπλιμέντο να χαρεί να πάει και να πει το καφενείο. Μα θα ακούσει τα φίλα. Απάντησε λίγο το φελό δίπλα μου γιατί σου είπε εξυπνάδα ο φελός. Ότι το πήρες δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1996 και το 1997. Ωραία. Άρα λοιπόν. Κατάλαβες, η ρόμπα. Η ξεκούμπο ότι μιλάει. Το 96 με ποιον το πήρε, ρε κόκκινε. Το πήρε και το 96 και το 97. Το 96 πήρε εκεί πέρα, Γιάννη. Ναι, και το 96 και το 97. Έχει πάρει με το γαμπούτο και πήρε, πάρει. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είσαι καλά. Επειδή ξεφτυλίστηκε, σε χάλασε. Πάτινα. Ναι. Δες τους τελικούς λίγο. Μάθε να χτυπάς τον υπολογιστή. Να το βρίσκεις και εσύ. Ορίστε. Έλα. Καλησπέρα. Ο Σφυράκια το νόμιζε ότι ήταν. Άντε ρε φίλε πάμε. Καλησπέρα μέχρι να το συνεχίσεις. Καληνύχτα θα μας πεις. Καλησπέρα και στους δύο. Είπαμε καλησπέρα. Λοιπόν να το προχωρήσω λίγο πιο πολύ το θέμα του κυπέλλου. Ναι.
αν ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελο. Ναι. Ποιος θα σηκώσει την κούπα. Ναι. Ο Κλάους. Δεν ξέρω ρε φίλε, μιλάω κόκκινος με έναν χείσαι στον άρχοντα, του λέει είσαι στον άρχοντα. Άσε με. Με το ψηλό μιλάω, τι σε νοιάζει. Θα το δαγκώσεις πάλι. Στον άρχοντα θα σε κάνει το τραπέζι. Τον αδερφό μου θα δαγκώσω. Ψηλός είναι ο αδερφός σου. Λέγε ρε φίλε. Πάμε καλά, πόσο βλάκας μπορεί. Λέγε ρε φίλε, λέγε, μας κάνει κοιλιά αυτός. Για πες δε δάτες, λέγε. Εσύ που άκουσες. Δεν άκουσα, ξαναπέστε γιατί ο χοντρός μιλούσε εδώ. Εγώ μιλάω, αυτός δεν ακούει. Λέγε. Μιλάμε για το φαινό. Λοιπόν, λέω, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει το κύπελο, ποιος θα σηκώσει την κούπα. Ποιος θα τη σηκώσει. Ο αρχηγός. Ναι. Ποιος είναι σήμερα δηλαδή, αρχηγός. Ο Κλάους. Ο πρώτος. Ο Κλάους δεν παίζει όμως. Πάμε παρακάτω. Στον τελικό δεν θα παίζει. Φίλε, αν υπάρχει ο Πρίγιοβιτς, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει ο Κλάους. Να μιλάμε σοβαρά. Ναι. Δεν προλαβαίνει ναι, να παλιά. Ωραία, ωραία. Ο Πρίγιοβιτς όμως δεν είναι αρχηγός. Ο πρώτος αρχηγός είναι ο Κλάους. Σωστά. Ή κάνω λάθος. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν πήρε το 96 και το 97 κύπελο. Πήρε Super Cup το 96 και κύπελο το 97. Συνέχισε κόκκινο. Γιατί το δουλεύω κι εγώ καλά τον κόκκο. Συνέχισε. Super Cup πήρε και κύπελο την άλλη χρονιά. Λέγε. Κυπελούχος Ελλάδος ΑΕΚ 96 και ποιος το πήρε το 96. Πού να ξέρω ρε. Όχι πες μου, ποιος πήρε το 96. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω. Ο Παναθηναϊκός λέω το πήρε. Λέει εδώ. ΑΕΚ. Κύπελο 1997. Super Cup το 96. Δεν λέει κύπελο. Super Cup λέει. Ωραία, βρέσουμε το 96. Δεν με νοιάζει. Πάμε παρακάτω. Δεν πήρε δύο συνεχόμενα κύπελα. Το πήρε. Δεν το πήρε. Καλά. Λέγε φίλε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Αν θέλετε, το σχολιάζετε. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Το 96 ήταν ΑΕΚ Απόλλων Αθηνών 7-1. Εντάξει, επειδή είσαι βλάξ. Και το 97 ήταν ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ποιος το πήρε. 5-3 στα πέναλτι. ΑΕΚ, ναι. Άρα το πήρε. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας και επίσημα πέρα. Πλέον. Βλάξ. Μισό λεπτό και τέλος. Γιατί ποιος θα έρθει. Ο Κανελάκης βρήκε το δρόμο. Έλα ρε φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλο. Βρε καλό στο κορίτσι μου. Σας παρακαλώ δώστε μου ένα λεπτό, ένα λεπτό να ολοκληρώσω τη φράση μου και μετά από να πείτε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Έχω το δικαίωμα για 40 μέρες από σήμερα, εάν δεν βγει ο ακροατής που αποκάλεσε Γκασταρμπάιτα υποτιμητικά όπως αποκαλούσαν τους Έλληνες μετανάστες στη δεκαετία του 60 στην Δυτική Γερμανία, έχω το δικαίωμα να βγαίνω επί 40 μέρες και να λέω αυτό που είχε πει ο Κόναντ Αντενάουα, ο Γερμανός καγκελάριος. Πώς τον είπες, Αντενάουα. Αντενάουα, Κόναντ Αντενάουα. Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Θεός περιόρισε την ανθρώπινη ευφυΐα, φαίνεται άδικο που δεν περιόρισε και την ανθρώπινη βλακεία. Σε πείρα, αυτό, ναι. αυτό έχει να κάνει με τον ακροατή σας, τρεις γραμμές τρεις. Ναι. Να είστε καλά κύριε, επειδή ολοκληρώθηκε. Μες τρεις. 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 Να είστε καλά κύριε, επειδή ολοκληρώθηκε. Μες τρεις.